Hello, monkeys. The Saiyans will serve my son Frieza and obey his every command. How is Kakarot? Is he still in the nursing capsule? My boy, you bring honor to our name. The latent battle power within you is astonishing. You plan to put Broly in a pod and send him to a remote planet? I'll raise him to be a mighty warrior, and one day I will have my revenge! I don't think we can afford to wait. Frieza's up to something, I'm sure of it. It's a perfect plan to get rid of the Saiyans, planet and all. Wouldn't you agree? You do what it takes to survive, son. Γεια παιδιά σε όλους, καλώς ήρθατε στην ανάλυση του δεύτερου τρέιλερ για την ταινία Dragon Ball Super Broly, έτσι νομίζω λέγεται η ταινία, δεν ξέρω για σένα αν θυμάσαι. Όχι ρε, Broly 4 λέγεται. Broly 4, έτσι μπράβο, γυρνάμε για την ταινία Broly 4 και καιρός να πάρουμε το τρέιλερ κομμάτι-κομμάτι, να το δούμε από την αρχή και να δούμε τι μυστικά μας επιφυλάσσει. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ ζουμί για αυτό το τρέιλερ. Αντίθετα με το προηγούμενο, δεν με χάιπαρε. Δεν ξέρω για σένα. Εμένα ανάποδο είχε με χάιπαρε λίγο. Σε αντίθεση με κάτι μικρό nitpicks που εμένα προσωπικά με χαλάνε, όπως το Minus και κάποια άλλα πράγματα που θα μιλήσω για το τρέιλερ, ήταν ok για backstory. Γιατί φάνηκε ότι. Γιατί έχουν. Πριν πούμε για το τρέιλερ, αναφέρουμε το ότι αυτό το κομμάτι που βλέπετε, παιδιά, το backstory, ουσιαστικά θα παίξει στα πρώτα. Αν δεν κάνω λάθος, 20 λεπτά με 30 της ταινίας και το υπόλοιπο θα είναι παρόν. Σωστά, Τέστρο? Ναι. Λένε, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που έχουν βρει, ότι τα πρώτα, πόσο είπανε, 20 κάτι λεπτά, ναι, 20 θα πέσει πάρα πολύ κλάμα. Πιθανότατα... άρα πιθανότατα γι' αυτό μιλάνε. Ναι, το κλάμα που υπονοούν είναι το Dragon Ball Minus. Παιδιά, δεν είναι μυστικό, το Dragon Ball Minus είναι... το ουσιαστικά τελευταίο μάγκα που ζωγράφησε ο Ακίρα Τοριάμα και στο συγκεκριμένο μάγκα βασικά λέει τη δικιά του έκδοση της ιστορίας του Μπάρντοκ. Η ιστορία με το special του Μπάρντοκ είναι ότι αφού φτιάχτηκε ο Τοριάμα το είδε σε animated μορφή. Ο Τοριάμα δεν είχε καμία σχέση με το special πλην ότι ζωγράφησε, βοήθησε να ζωγραφιστούν κάποιοι χαρακτήρες, δηλαδή ο Μπάρντοκ και η ομάδα του. Πήρε τους χαρακτήρες που του είχαν παρέχει η Toy Animation. Συγκεκριμένα οι πρώτοι χαρακτήρες φτιάχτηκαν από τον προηγούμενο character designer της σειράς, τον Νακάτσουρου. Και στη συνέχεια ο Toriyama τους άλλαξε, έκανε τον Μπάρντοκ να φέρνει πιο κοντά στον Γκόκου και χρησιμοποιήθηκαν για το special. Και όταν είδε το special, ο χαρακτηρισμός του ήταν ότι δεν θα μπορούσε να γράψει ποτέ κάτι τέτοιο, υπονοώντας ότι δεν θα μπορούσε να γράψει μια τόσο συγκινητική σκηνή από τη στιγμή που είναι γνωστό ότι ο Toriyama προτιμάει να γράφει χιούμορ. Και το Dragon Ball Minus είναι η προσπάθεια του Toriyama να πει την ιστορία του Broly με τον δικό του τρόπο. Βλέπουμε δηλαδή μετά από χρόνια ο Toriyama γυρνάει, γράφει ένα μικρό κεφαλαιάκι. Επίσης, να είμαστε τώρα ειλικρινείς, ο λόγος που υπάρχει το Dragon Ball Minus ήταν για να προωθήσει το ντόμο του Τζάκο. Διότι ναι, ο Toriyama τότε έγραφε μια κωμική σειρά τον Τζάκο, ξέρετε, που τώρα μετά τον πήρανε στο Resurrection F και στο Super και τον προσθέσανε. Και φυσικά για ουσιαστικά marketing, γράφει στο τέλος του Τζάκο, θα αποκαλυφθεί και το μυστικό για τη μητέρα του Σογκόκου. Και η μητέρα ναι, του Γκόκου είναι η Γκίνε. Mm-hmm. Είναι βασικά το Minus για, για αυτούς που δεν ξέρουν, στο τελευταίο chapter του Τζάκο, The Galactic Patrolman, υπάρχει ένα bonus chapter το οποίο λέγεται Dragon Ball Minus και εξηγεί ουσιαστικά, το, να το πούμε με λίγα λόγια, όπως είπε και εσύ, το version του Toriyama για το special του Bardock. Και εξηγεί και το backstory του Γκόκου, του Raditz, δείχνει και τον Vegeta, δείχνει και την μάνα του Γκόκου. Απλά το λέω για όσους θέλουν, για κάποιους που θέλει να το βρει, μπορεί να το βρει δηλαδή στο τελευταίο chapter του Τζάκο. Είναι ένα κεφάλαιο, ουσιαστικά είναι ένα κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο, ναι.
Δεν λέει τίποτα, λέει κυριολεκτικά μερικά λεπτά ιστορίας, δηλαδή δείχνει πως ο Μπάρντοκ, βασικά η ιστορία ξεκινάει ως εξής. Ο Μπάρντοκ ήδη για κάποιο λόγο ξέρει ότι ο Φρίζερ έχει σκοπό να προδώσει τους Σάγιανς. Ναι. Και τον δείχνει να είναι λίγο πιο στρατηγικός, δηλαδή να μιλάει χωρίς να έχει ανοιχτούς τα σκάουτερ του, ώστε να μην τον ακούει ο Φρίζερ, και συνέχεια αποφασίζει με τη γυναίκα του να στείλουν τον γιο του στον Γκαλέλ σε έναν άλλο πλανήτη για να επιζήσει. Τι είπα, sorry, τον μπέρδεψα με το Σούπερμαν. Συγγνώμη. Ναι, μωρέ, δεν πειράζει. Συγγνώμη. Μπερδεύω τις δύο ιστορίες. Ουσιαστικά, για να βγάλω και το χιούμορ από τη μέση, ο Τοριάμα, από εκεί που έγραφε μία παραπλήσια ιστορία του Σούπερμαν για τον Γκόκου, για το origin του Γκόκου, τώρα γράφει κυριολεκτικά την ιστορία του Σούπερμαν. Οι γονείς του τον στέλνουν σε άλλο πλανήτη για να τον σώσουν από την καταστροφή του πλανήτη τους. Συγγνώμη, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, άμα σας αρέσει ή όχι, το μόνο πράγμα που μπορώ να χαρακτηρίσω αρνητικό είναι ότι χαλάει τον παντασιλίκι του Μπάρντοκ. Ο Μπάρντοκ στο special του, αν και ήταν ιδιαίτερα χαζό, να πούμε την αλήθεια, η ιστορία του Μπάρντοκ είναι χαζή στο special. Ένας ψαράνθρωπος του δίνει την ικανότητα να μαντεύει το μέλλον και τι κάνει με αυτό, πάει και πεθαίνει. Είναι χαζό. Αλλά αυτό που είναι ωραίο είναι ότι δείχνει μια ιστορία ενός στρατιώτη που βλέπει την ομάδα του να πεθαίνει, ορμάει στη μάχη και θυσιάζεται στο τέλος. Και το νόημα της ιστορίας του Μπάρντοκ είναι ότι είναι μία μικρή ασήμαντη ιστορία. Ο Μπάρντοκ δεν είναι ούτε μεγάλος ήρωας, ούτε τίποτα το μοναδικό. Θα μου πείτε μετά βγήκε το δεύτερο special και για κάποιο λόγο από εκεί βγάλαμε ότι ο Μπάρντοκ είναι ο πρώτος Super Saiyan, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Τώρα έχουμε μια διαφορετική πλοκή. Δεν υπάρχει Super Saiyan Μπάρντοκ, δεν υπάρχει τίποτα σύμφωνα με τον Τοριγιάμα. Ο Μπάρντοκ είναι ένας απλός στρατιώτης, ο οποίος έστειλε το γιο του σε έναν άλλο πλανήτη. Και έχουμε φυσικά και μερικά retcons, μερικά γραψίματα ξανά, τα οποία αλλάζουν λίγο την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λένε πολλοί, η ιστορία με την ταινία αλλάζει, δεν ισχύει, ή το κάνον, που πολλοί λένε για το κάνον, δεν ισχύει, παιδιά, διότι ό,τι ξέρουμε για τον Μπάρντοκ και για το origin του Γκόκου είναι κυρίως filler. Είναι anime filler και είναι και special. Ο Τοριάμα ποτέ δεν βγήκε πλην ενός πάνελ στο manga που δείχνει τον Freezer να μιλάει για τον Μπάρντοκ. Δεν έχουμε δει ποτέ τον Μπάρντοκ να κάνει τίποτα επίσημο από τον Τοριγιάμα. Άρα, ό,τι ξέρουμε για τον Μπάρντοκ μέχρι στιγμής είναι filler και απλά επειδή είναι ωραία, τα αποδεχόμαστε σαν άνθρωποι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρω, χάλασα ολόκληρο το μύθο πίσω από τον απίστευτο Μπάρντοκ και δεν μπορώ να πω ότι το Μάινους προσφέρει τίποτα. Ούτε τον χαρακτηρίζει σαν χαρακτήρα, ούτε λέει κάτι για την Κίνη. Απλά λέει ότι η Κίνη από μια συνέντευξη μαθαίνουμε ότι ήταν μια πολύ καλή Σάγιαν. Και αυτό την τράβηξε τον Μπάρντοκ σε αυτήν, ότι ήταν καλόψυχη ενώ η Σάγιανς είναι πιο άγρη. Okay. Δεν με ενθουσιάζει και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και άλλες μικρολεπτομέρειες, αλλά τίποτα δεν υπάρχει για το χαρακτήρα του Μπάρντοκ και της Γκίνε. Πέρα από ότι ο Μπάρντοκ εμφανίζεται να είναι λίγο πιο στρατηγικός. Λοιπόν, ας πιάσουμε σιγά σιγά το τρέιλεράκι μας, ας χρησιμοποιήσουμε το link που σου έχω στείλει και ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον Μπρόλι frame by frame. Θα μιλήσουμε για το κλασικό που έχουν πει όλοι. Έχουν αναφέρει ότι πριν βγει η ταινία θα βγουν 3 trailers. Αυτό μου το έχεις πει και εσύ. Και πολλοί είναι ότι το πρώτο trailer ήταν trailer αφιερωμένο, άμα δεν κάνω λάθος, στον Μπρόλι. Ναι. Το δεύτερο είναι αφιερωμένο στον Μπάρντοκ και το τρίτο θα είναι αφιερωμένο στον Γκοντζέτα. Και ο λόγος είναι διότι στην Αμερική επανακυκλοφόρησαν οι τρεις ταινίες στους κινηματογράφους με καλύτερα χρώματα, με καινούρια μεταγλώτηση, αν δεν κάνω λάθος, και παίζονται τώρα. Άρα πολλοί λένε ότι και καλά χρησιμοποίησαν αυτές τις τρεις ταινίες ως αφορμή για να πουλήσουν λίγο και σε marketing. Ναι, για να προμοτάρουν την καινούρια ταινία του Μπρόλι. Εντάξει, εμένα, αν ήθελα να προμοτάρει την καινούρια ταινία του Μπρόλι, θα μπορούσε πολύ απλά να μου πει δεν είναι σαν τις παλιές. Και απλά θα με ενθουσίαζε. Διότι οι παλιές. Ναι, οι παλιές. Σχεδιασμού και σκηνοθεσία δεν είναι σαν τις συνηθισμένες παλιές ταινίες. Yes, τώρα για ιστορία θα δούμε. Ας αρχίσουμε να βλέπουμε το τρελεράκι μας. Πρώτη σκηνή που βλέπουμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε με το που ξεκινάει το τρέλερ και μου αρέσει πάρα πολύ. Και ξέρεις φυσικά τι είναι, τα backgrounds. Α, ναι, πανέμορφα όλα. Στο προηγούμενο trailer είχες κάνει μια αναφορά στους art directors, πώς ζωγραφίζουν τα background τους. Ναι.
Και βλέπουμε εδώ πέρα το πρώτο χαρακτηριστικό, τα backgrounds. Αν και πραγματικά τα περίμενα λίγο πιο ζωντανά, δηλαδή διαφορετικά animated σύννεφα, διαφορετικά animated... Είναι περίπλοκα, έχουνε βάθος, γιατί βλέπουμε μέχρι και στο background άμα δεις, τα βουνά εξέχουνε. Ναι. Και το κυριότερο, το χρώμα. Πολύ ωραίο. Δεν ξέρω άμα είναι ο ήλιος, πρέπει να μου θυμίζει λίγο ηλιοβασίλεμα αυτό που βλέπουμε εδώ. Ναι. Έχουμε πέρασμα του χρόνου, δεν έχουμε όπως ένα κλασικό εβδομαδιαίο άνιμε μέρα νύχτα, τώρα έχουμε και τα ενδιάμεσα. Και φυσικά η πρώτη ατομική βόμβα. Ωραίο διαστημόπλιο. Όχι. Το οποίο έχει φτιαχτεί με 3D animation. Όχι. Δηλαδή με CG. Δεν είναι ζωγραφισμένο στο χέρι, είναι σχεδιασμένο σε υπολογιστή. Και όλοι έχουν τρελαθεί, διότι άμα συγκρίνεις το frisbee διαστημόπλαιο στη μέση με το υπόλοιπο background, είναι λίγο λες και το έχεις κάνει copy-paste. Ναι. Είναι λες και έχεις πετάξει πίσω ένα green screen. Ναι. Και έχεις βάλει την βλακία μπροστά. Ακριβώς, ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που γκρινιάζουν όλοι είναι η χρήση των CGI, του CGI animation, το CGI effect, τα οποία δείχνουν υπερβολικά πραγματικά σε σχέση με το υπόλοιπο background. Δεν είναι άσχημα, αλλά αν μου βάλεις δίπλα στα G1 Transformers τα Beast Wars, βλέπεις μια διαφορά. Και εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Οι παλιοί θα κατάλαβαν τι εννοώ με τα Beast Wars. Και εδώ έχουμε το πρώτο πλεονέκτημα της ταινίας. Η κάμερα κινείται. Έχουμε κίνηση κάμερας. Και αυτά είναι τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του animation σε μια ταινία. Πολλές φορές λένε τι κάνει. Βασικά ρωτάνε πολύ τι είναι το πραγματικό animation. Γιατί υπάρχει τρελή παραπληροφόρηση, προφανώς, που βλέπουν μια ωραία ζωγραφισμένη εικόνα και λένε ωραίο animation. Πω, σήμερα το animation ήταν πάρα πολύ καλό. Βλέπουν δηλαδή έναν ωραίο σχεδιαστή. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα. Όλα τα επεισόδια του Dragon Ball Z ήταν από τον Masunaga. Mm-hmm. Μιλάμε Super Saiyan 2 Goku εναντίον Kid Buu. Μιλάμε το επεισόδιο που ο Gotenks μεταμορφώνεται για πρώτη φορά σε Super Saiyan και κάνει το γύρο του πλανήτη. Μιλάμε τέτοιο επίπεδο σχέδια που όλοι λέγανε πω απίστευτο animation. Θα ξεκινήσουμε από το απλό, παιδιά. Animation δεν είναι το πανέμορφο σχέδιο. Πανέμορφο σχέδιο σημαίνει ότι αυτός που το έκανε ξέρει να σχεδιάζει. Ξέρει να ζωγραφίζει. Ή βάζει το χαρακτήρα του μέσα και το κάνει ωραίο. Ή ακολουθεί πάρα πολύ τα σχέδια που είναι διαθέσιμα. Όταν λέμε όμορφο animation εννοούμε την κίνηση. Και κυρίως όχι μόνο την κίνηση του μοντέλου, αλλά και την κίνηση της κάμερας και του background. Εδώ πέρα βλέπουμε μια πάρα... αρχίζουμε. Ιστορία Ακίρα Τοριγιάμα. Mm. Εδώ δεν έχει Μπρόλι εναντίον... όπως έλεγε η πρώτη, Μπρόλι εναντίον Φρίζερ, Μπρόλι εναντίον Βεντζέτα. Αλλά έχουμε τους ωραίους μας χαρακτήρες Ζάρμπον Ντοντόρια. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Και άμα παρατηρήσεις, δίπλα στο Ζάρμπον είναι αυτός ο χαρακτήρας που όταν προσγειώθηκε στον Άμετ. Πού? Είναι γνωστός εδώ στρατιώτης. Θυμάμαι, ήταν πάνω. Δεν πολέμησε με τον Μπάρντο, ήταν ένας τύπος ίδιος. Νομίζω. Ναι, αλλά ήταν καφέ. Εγώ ξέρω ποιος νομίζω ότι είναι. Νομίζω είναι αυτός ότι όταν προσγειώθηκαν στον Άμικο ο Γκόχαν και ο Κρίλιν. Που ανατείναξε το διαστημόπλαιό του και τον χτυπήσανε. Ήτανε δύο τύποι, ο ένας ήταν σαν ψάρι και ο άλλος ήταν αυτός. Και πυροβολήσαν το διαστημόπλαιό του. Ένας πορτοκαλί που είναι. Δε θυμάμαι τα χρώματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν αυτός εδώ πέρα. Λοιπόν, πάλι έχουμε τα ωραία μας τα CG. Πολύ ωραίο το σχέδιο από το πίσω το διαστημόπλαιο και του Freezer, το διπλανό που μοιάζει με κάψουλα με όπλα μπροστά. Ναι, πολύ. Το CG με έχει μπερδέψει λίγο σε αυτό το τέλερ, τέλος πάντων θα αναφέρουμε και μετά. Και, πέζει, και φυσικά, πολύ fan service. Ζάρμπον, Ντοντόρια, αυτοί οι δύο που ανέφερα που ανατινάξανε το διαστημόπλαιο του Κρίλιν και του Γκόχαν. Και... για κάποιο λόγο είναι ο Τζέις πίσω όταν ναι, μετά. Ναι, είναι ο Τζέις. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η σκηνή θα συνεχίζεται και θα εμφανίζονται πλάι και οι άλλοι γκίνιου. Είναι κομμένη σκηνή. Γιατί... αυτή. Εμένα μου αρέσει να βλέπω Μπάξτερ. Α, και εδώ έχουμε τους πολύ αγαπημένους μας. Όλοι επαναζωγραφισμένοι με το νέο στυλ, με τα νέα μοντέλα, με το νέο στυλ σχεδιασμού. Βλέπουμε... και το ωραίο φίλτρο που το αγαπάμε πολύ. Ναι, και που κάνει τις γραμμές να τρεμοπαίζουνε. Μου αρέσει και να είναι και παχές ταυτόχρονα. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Μου φαίνεται πολύ κομίστικο ρε Ντέστρο, δεν ξέρω για σένα. Ξέρω τι εννοείς. Στα κόμικ τα κάνουν έτσι. Ναι, είναι πραγματικά. Γιατί δεν έχουν. Ξέρεις τι το κάνει πάρα πολύ κομίστικο κατά τη γνώμη μου. Το ότι οι σωματοδομές τους δεν είναι ανθρώπινες. Ναι. Λεπτά πόδια, χοντρό κορμί,
χοντρά λεπτά χέρια. Οι γραμμές προφανώς παραφέραμε και φυσικά έχουμε εδώ πέρα τον απίστευτο Ναγκαμίνε να μας δείχνει μια σκηνή μέσα από τα χέρια τους. Μέσα με ένα... Και αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, ναι, η κάμερα είναι από πίσω από την Κινηφόρς και μπροστά μπορεί να παρατηρήσετε θολούς τους Σάγιανς. Αυτοί πρέπει να είναι Σάγιανς λογικά, εκεί μπροστά στην πόρτα. Ναι. Λίγο, ξέρω τι είναι. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι ο Ζάρμπον και ο Ντοντόρια μπροστά, άμα τους δεις, που, έχουν, ναι, που είναι, Ντοντόρια, λίγο, ναι, εκείνη, είναι λίγο αγριεμένοι. Άρα από ό,τι κατάλαβα ανοίγουν, έχουν πάρει την πόζα εγκίνιου. Ο Ζάρμπον και ο Ντοντόρια ψιλομαζεύονται γιατί βλέπουν πολλούς στρατιώτες και βγαίνουν έξω. Και από ό,τι πιστεύω μπροστά θα είναι ένα. Πώς. 5-6 στρατιώτες συν τον πατέρα του Βετζέτα. Συν τον βασιλιά Βετζέτα. Ναι. Και η ιστορία μας. Οπ! Εδώ πέρα είναι η πολύ ωραία σκηνή που εμφανίζεται, προσγειώνεται ο Φρίζερ. Άρα ίσως η ταινία ξεκινάει. Είναι και αυτό μια υπόθεση. Με τον Φρίζερ και τον Γκολτ να προσγειώνονται στον πλανήτη Βετζέτα. Όταν πρωτογνωρίζονται σχετικά, ας το πούμε έτσι, ο Φρίζερ με τους Σάγιανς και ανακοινώνεται ότι ήρθε ο τύραννος του σύμπαντος και σας ελέγχουμε. Τώρα δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Ναι. Η story θα έχει πολλά, από ό,τι έχω καταλάβει, πολλά σημεία, πώς να το πω, χρονολογικά. Δηλαδή θα πάμε από εδώ, μετά από, πούμε, θα κάνουμε ένα time skip εκεί που γεννήθηκε ο Βετζέτα. Μετά θα πάμε όταν γεννήθηκε ο Γκοκ και ο Μπρόλι, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο παίζει να γίνεται. Και εδώ είναι και η πρώτη σκηνή που μου έκανε μια εντύπωση. Αν παρατηρήσεις, οι μικροί background χαρακτήρες είναι CG. Δεν είναι ζωγραφισμένοι, ναι, στο χέρι. Ισχύει. Το οποίο είναι περίεργο. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα βάλει CG χαρακτήρες στο Resurrection F. Το Resurrection F, η ταινία μιλάω πάντα, ασχέτως άμα έδειχνε στο τέλος καλή από άποψη σχεδίου, ήταν πολύ απότομα φτιαγμένη. Γι' αυτό καταλαβαίνω τη χρήση CG. Αλλά εδώ πέρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχουμε τόση πολύ χρήση CG. Φυσικά βγήκε ο Ναγκαμίνε και είπε. Ο Ναγκαμίνε του αρέσει γενικά να βάλει CG στις ταινίες. Όσοι έχετε, είστε fan του One Piece και έχετε δει πολλές, όπως το Film Zeta, θα παρατηρήσετε πολύ CG. Είμαι στο πλοίο εκεί και γενικά άλλα σημεία. Το αρέσει του Ναγκαμίνε να το συνδυάζει αυτά. Και εγώ προσωπικά το πεθάνω με το CG, δεν θέλω να το βλέπω καθόλου σε άλλη ταινία. Και βγήκε και είπε και κάτι άλλο. Όταν, ναι, ο Ναγκαμίνε είδε το Dragon Ball Fighters, λέει, εκστασιάστηκε από πόσο πανέμορφα δείχνανε τα animation του Fighters και αποφάσισε να φτιάξει και αυτός animation CG με τη συνεργασία. Προφανώς όχι ο ίδιος, η ομάδα του, η Doi Animation, σε συνεργασία με τον Toriyama και με τον Shintani, τον καινούργιο σχεδιαστή. Άρα, ό,τι CG βλέπουμε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι fan service που μας το λένε και καλά, ασχολείται το Toriyama, αλλά υποτίθεται τα επιβλέπει ο Toriyama. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή να δει μετά την ταινία και να κράξει. Ναι. Οπ! Άλλο ένα διαμάντι. Άλλη μια πάρα πολύ ωραία σκηνή. Που εγώ προσωπικά θα ήθελα η κάμερα να είναι λίγο πιο ψηλά. Αλλά. Ναι. Μας δείχνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μέγεθος. Τι εννοώ με μέγεθος? Ναι. Βλέπουμε πολλά πράγματα πίσω. Ακόμα κι αν είναι μια εικόνα στατική, το τι μπορεί να δει το μάτι μας και το που εκτείνεται ολόκληρο το view της κάμερας μας κάνει να νιώθουμε ότι βλέπουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι βλέπουμε. Εδώ είναι μια ακίνητη εικόνα με ζωγραφισμένους χαρακτήρες όπου παρατηρώ το background. Τι παρατήρησε αρέσει το background, θα σε στείλει. Μόλις τώρα το δεν το είχα ξαναδεί. Είναι πανέμορφο. Δεν ξέρω αν είναι CG. Όχι, δεν είναι CG. Παρατήρησε κάτι. Βλέπεις αυτόν με την άσπρη, τον παχύ με την άσπρη κάπα που μοιάζει σαν να έχει τρία μάτια σαν τον Τένι Σινχάν. Ναι. Ποιος είναι από πίσω του, με κουρεμένο μαλλί σαξυρισμένο? Είναι ένας από τους άντρες του Μπάρτοκ, από το Special. Ο Μπόρος, έτσι λέγεται. Δεν θυμάμαι πώς τους λέγανε τους άντρες του Μπάρτοκ. Νάτος. Γαμάτο. Ναι. Λες να δούμε, ξέρεις, fan service, μοντέλα χαρακτήρων από το Special. Έτσι απλά τους έχουν βάλει στο background για να υπάρχουν. Ναι, μωρέ, έτσι. Πάντως αυτός είναι. Για easter egg. Πραγματικό easter egg, τώρα το πρόσεξα, δεν το είχα δει. Πάντως ο Freezer έχει πάρει στάση Ζαμάσου και τους ελέγχει όλους. Ναι, αυτό εγώ συνήθως το λέω, επειδή το βλέπω, το χρησιμοποιούν όχι μόνο στα anime και στις πραγματικές ταινίες. Είναι η στάση του ηγέτη. Ότι καλά ανοίγει, ναι, τα χέρια του και λέει εγώ σας ηγούμαι. Είναι πολύ επιβλητική στάση. Για να παρατηρήσεις, επειδή είναι ακριβώς από πίσω από τον Freezer, όταν ανοίγει τα χέρια του και καλά ακουμπάει όλους τους Saiyan. Ναι.
Ναι, αναγκαμεί να κάνει κάτι τέτοια, έτσι. Και επίσης, άμα δεις μέχρι τα δάχτυλά του, αυτή η πόζα είναι πολύ κλασική. Δηλαδή ναι. Τώρα προσπάθησα να κάνω την πόζα μόνος μου με τα χέρια μου και μου βγήκανε μέχρι και τα δάχτυλα ίδια. Είναι πολύ κλασική χολιγουδιάνη πόζα. Πανέμορφη, δείχνει ουσιαστικά, είναι το κλασικό, είστε στις παλάμες του χεριού μου. Ναι. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο πάρα πολύ περίεργο που πραγματικά το έχουν πει τόσο πολύ στο ίντερνετ, δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά ας το σχολιάσουμε λίγο. Ο Φρίζερ είναι ροζ. Και τι δεν είναι ροζ αυτή την εικόνα, δεν ξέρω. Ναι, πραγματικά είναι λες και απλά πετάξανε μια ροζμπογιά πάνω από την εικόνα. Όλα αυτά ήταν άσπρα, λέει κανονικά. Ο Φρίζερ κανονικά είναι μοβ λευκός στο άνιμε. Ναι. Στο μάγκα. Το μάγκα είναι ροζ. Ακριβώς. Στο μάγκα, άμα το δεις, ο Τοριάμα έχει ζωγραφίσει τον Φρίζερ μερικές φορές. Το μόνο πράγμα που με ταλαιπωρεί εμένα δεν είναι ότι ο Φρίζερ όμως είναι ροζ. Ξέρεις τι με ταλαιπωρεί. Που τα χέρια του δεν ναι, έχουν γραμμές. Ναι, και το σχέδιο του είναι πολύ διαφορετικό. Καλά, ναι, πού το βάζεις και αυτό. Το σχέδιο του είναι διαφορετικό. Και επίσης για κάποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα χέρια του δεν έχουν τις κλασικές ρίγες που έχουν τα χέρια του Φρίζερ. Γιατί αυτό είναι κομμάτι. Ενώ το κόκκινο κομμάτι. Ναι. Έπρεπε να έχουν αυτό το πράγμα. Εγώ βέβαια έχω μια θεωρία για το για ποιο λόγο να γίνεται αυτό. Για πες. Αλλά μετά μια εικόνα που βλέπουμε όταν ο Φρίζερ καταστρέφει τον πλανήτη Βεντζέτα που είναι παρόμοιος, που είναι, δηλαδή σχετικά ίδιος το σχέδιό του με αυτό, δεν νομίζω να πιάνει θεωρία μου. Εκτός αν δουλεύει για τα επόμενα χρόνια. Η θεωρία μου είναι εξής. Όσοι δεν ξέρετε, ο Φρίζερ γεννήθηκε ουσιαστικά με το final form του. Αυτό είναι το base form του. Το final form. Το άσπρο. Και οι προηγούμενες μορφές, το first form, second form και το third, είναι μορφές τις οποίες ο Φρίζερ σχεδίασε και έφτιαξε μόνος του για να ελέγχει τη δύναμή του. Γιατί ο Φρίζερ γεννήθηκε πολύ δυνατός, ασχετά δεν προπονιόταν ποτέ, γεννήθηκε πολύ δυνατός. Και οπότε η θεωρία μου είναι η εξής. Πιστεύω ότι αυτό το first form που έχει, το έκανε έτσι, δηλαδή είναι ένα. Η θεωρία μου λέει ότι είναι ένα incomplete form και γι' αυτό δεν είναι ίδιο με το complete form που έχει στο anime όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Και ότι αυτό είναι όταν είναι λίγο πιο νέος, όταν είναι πιο έτσι. Και δεν έχει κάνει παιδί με τις μορφές του καλά. Αυτό πιστεύω είναι τώρα, δεν νομίζω να ισχύει, αλλά ήταν μια θεωρία που την είδα και στο ίντερνετ και μάλιστα. Θες να σε στείλω. Τώρα θα έχει πολύ πλάκα αν βγει ότι ο Φρίζερ γεννήθηκε πριν λίγη ώρα. Ότι και καλά ο Κόλτ. Όχι, ότι ο Φρίζερ γεννήθηκε και ο Κόλτ καπάκι με το που γεννήθηκε του λέει: Γε μου, σου κάνω δώρο για τη γέννησή σου τον πλανήτη Βετζέτα. Και επειδή είναι μωρό. Περίμενε. Και επειδή είναι μωρό, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ότι ανατινάζει τον πλανήτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Φρίζερ σαν χαρακτήρας είναι κακομαθημένος. Ελένα, κακομαθημένος. Πολύ κακομαθημένος. Οπότε θα μ' άρεσε. Εγώ πάντως σου έχω πει την ιδέα μου. Ότι εδώ ο Φρίζερ είναι σχετικά πάρα πολύ νέος από το βλέπουμε τώρα. Και επειδή είναι μικρός, ο King Cold όλοι ξέρουν ότι είναι τύρανο στο σύμπαν και όλοι το φοβούνται. Και έρχεται ο King Cold και λέει: Γεια μου, αυτός είναι ο πλανήτης, κάνε τον θες. Νομίζω κάτι τέτοιο παίζεται. Πολύ πιθανόν. Και τώρα έρχεται ο Φρίζερ και λέει: Ξέρω εγώ, hello monkeys. Το καλύτερο line ever. Εδώ πέρα έχουμε άλλη μία όχι ιδιαίτερα σημαντική σκηνή. Το μόνο πράγμα που με ενθουσιάζει εδώ είναι ότι ο Φρίζερ μας κοιτάει από ψηλά. Το οποίο ναι. Προφανώς αυτά είναι σκηνοθετικές πονηριές να μας δείξει ποιος έχει τον έλεγχο. Εγώ έχω τον έλεγχο. Τα μάτια του έχουν μικρές κόρες διότι δείχνει ότι είναι τρελός ή ότι είναι δολοφόνος. Ναι. Έχει δολοφονικά ένστικτα. Αυτή η σκηνή έχει δύο πονηρές. Δύο υπονοούμενα, τα οποία να ξέρεις, η μαγιά του σκηνοθέτη δεν είναι να σου δείχνει κάτι εντυπωσιακό, είναι να σου περνάει υποσυνείδητα μηνύματα. Έχουμε μάθει ότι μας κοιτάει από ψηλά, είναι, πώς να το πω, να είναι πιο επιβλητικό και επίσης έχουμε μάθει τα μάτια του είναι μεγάλα, αλλά ταυτόχρονα έχουν μικρές κόρες, το οποίο δείχνει κακία και τρέλα. Και τρέλα, ναι. Δείχνει ότι είναι σαδιστής. Και δίπλα του φυσικά έχουμε τον μπαμπά του, τον βασιλιά Κόλτ, όπου όλος ο κόσμος έχει τρελαθεί. Αου, ο βασιλιάς Κόλτ. Ναι, προφανώς ρε παιδιά, ο βασιλιάς Κόλτ υπάρχει. Υπάρχει και στο μάγκα, και αφού ο Φρίζερ ζει και είναι μικρός, πρέπει να υπάρχει και ο βασιλιάς Κόλτ. Άσχετο. Και δίπλα βλέπουμε τον Μπέρι Μπλου. Την Μπέρι Μπλου. Η οποία στο προηγούμενο stream είπα ότι θα. Πολλοί λένε ότι έχει. Βασικά η περιγραφή της λέει ότι μπορεί να μιλάει με ελευθερία στον Φρίζερ. Και εγώ είπα στο προηγούμενο stream και συνεχίζω να το πιστεύω ότι είναι η νταντά του. Κάτι τέτοιο.
Πάντως έχει υποθεί ότι είναι χρόνια στο Freeza Force, οπότε έχει ρε παιδί μια κοιότητα να το πούμε. Το ότι λέει ελεύθερα τη γνώμη, δηλαδή ένας βασικός στρατιώτης να πει του Freezer κάνεις λάθος, τον έχει σκοτώσει. Ναι. Εδώ δεν παίζει να γίνεται αυτό με την Blueberry Blue από ό,τι φαίνεται. Όχι. Θα το δούμε βέβαια και στην ταινία. Και τώρα θα το κάνω και λίγο πιο extreme. Άμα δεν είναι η νταντά του, είναι η μάνα του. Όχι Παναγία. Πάντω στην Destro. Ναι. Είπαμε πριν για το background, κοίτα εδώ πόσο όμορφο είναι το Spacey πίσω. Ναι, είναι εδώ. Λες και βλέπω ότι είναι από το Jump Force, χρόβο. Και ξέρεις γιατί δείχνει ωραίο εδώ. Γιατί έχουν κάνει μια πολύ ωραία πονηριά. Έχουν πάρει το CG και το έχουν θολώσει. Ναι. Δεν μπορείς να δεις τη λεπτομέρεια και το πλεονέκτημα όταν δεν μπορείς να δεις τη λεπτομέρεια. Αυτό έχει το κακό το CG ή το 3D animation κόντρα στο 2D animation. Το 3D animation δείχνει υπερβολικά πραγματικό. Άρα πρέπει να βρεις τρόπο να κάνεις mask, να το κρύψεις. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να το θολώσεις. Αυτή η ταινία από ό,τι έχουμε δει έχει, παίζει πολύ με χρώμα και πολύ με θολούρες. Τα κόλπα του Ναγκαμίνε από το Tournament of Power, θυμάσαι. Ναι. Το μισό Tournament of Power σώθηκε διότι ο Ναγκαμίνε αποφάσισε να βάλει το φίλτρο. Που έκρυβε ατέλειες. Ναι. Συνεχίζουμε. Ο, ένας τρομακτικός ηγέτης. Και εδώ έχουμε το πρώτο σοτ του Βασιλιά Βεντζίτα. Γεια, τρομαγμένος Οκτώμυρης. Ναι. Νόμιζε ότι έλεγχε τον πλανήτη του εκεί πέρα ο καημένος βασιλιάς, ήταν πού να ξέρε. Νομίζω γενικά κοίτα, στα τρέιλερ μας πετάνε μια σκηνή και μετά μας πετάνε μια άκυρη σκηνή έτσι για να μας τρελάνε ρε παιδί μου. Εδώ πιστεύω αυτή η σκηνή που τρελαίνει τον Βετζέτα και μετά σκύβει νομίζω είναι ακριβώς η ίδια σκηνή, δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Εδώ πιστεύω ότι κάτι του λέει ο Freezer από ψηλά και από εκεί που η κάμερα κοίταγε τον Freezer από κάτω προς τα πάνω, τώρα κοιτάει από πάνω προς τα κάτω, είναι σαν ο Freezer να κοιτάει τον Βασιλιά Βεντζέτα και να ζουμάρει. Είναι σαν να του λέει γονάτισε, ρε. Ναι. Πάντως, Ντέστρο, να πεις αυτό που μου είπες, ότι πιστεύεις ότι ο King Vegeta στην αρχή θα είναι λίγο έτσι αλλαζονικός μπροστά στον Freezer, επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του λίγο και μετά ο Freezer κάτι θα κάνει επικίνδυνο και θα τρομάξει ο King Vegeta. Ναι, πώς θα το εξηγήσω. Προσγειώνεται ο βασιλιάς Κόλντ με τον Freezer. Ο βασιλιάς Κόλντ ανακοινώνει στους Saiyans, αυτός είναι ο γιος μου. Όλοι οι Saiyans προφανώς, οκ, είμαστε υπόδουλοι του Κόλντ, αλλά ο Κόλντ πρέπει να τους έχει ψηλό στην άκρη, άρα να μην ασχολείται μαζί του, αλλά να είναι χαλαρή. Και να σκάει ο Freezer και να σκοτώνει επιτόπου έναν άντρα του, αλλά να τον σκοτώνει βάρβαρα, δηλαδή να τον τρυπάει με μια ακτίνα και να βλέπουμε αίματα μπροστά στο βασιλιά Βεντζέτα. Και εκείνη τη στιγμή ο Freezer να γελάει, να λέει την κλασική ατάκα του. Τώρα σας ελέγχω εγώ και φυσικά να εξηγήσουμε και κάτι άλλο. Στα ιαπωνικά ο Freezer έχει ένα συγκεκριμένο τόνο που μιλάει. Ο Freezer στα ιαπωνικά μιλάει πολύ ευγενικά και πολύ διπλωματικά μέχρι να τον τζαντήσεις. Δηλαδή ο Freezer όταν σε όλο το Namek Saga μίλαγε διπλωματικά, μίλαγε σε όλους, χρησιμοποιούσε honorifics, δηλαδή τους έλεγε σαν, ξέρεις, που είναι λίγο πιο ευγενικό. Στην Ιαπωνία όταν μιλάς σε κάποιον με το όνομά του χωρίς να έχεις βάλει κάτι δίπλα, τον ξέρεις πολύ καλά. Όταν χρησιμοποιείς όμως honorifics όπως σαν, κουν κτλ, δείχνεις μία μορφή ευγένειας προς αυτό το άτομο. Και μετά τον βλέπουμε ότι τα σπάει όλα, αφήνει όλα τα honorifics, αρχίζει και βρίζει τον Goku. Και εδώ θα πω και το πρώτο μου παράπονο. Προφανώς ξέρεις ποιο είναι το παράπονο μου. Yeah. Το σχέδιο είναι υπερβολικά. Πώς να το εξηγήσω στα ελληνικά, δεν μου έρχεται η λέξη. Απλά περιέγραψε την εικόνα που βλέπεις. Ναι. Ένα όνομα είναι πιο μικρό από το άλλο, μικρό στόμα. Η εικόνα δεν έχει βάθος. Καταλαβαίνω ότι το ελάχιστο shading, η ελάχιστη σκιαγράφηση βοηθάει στο να έχουμε πιο εκφραστικούς χαρακτήρες. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα δεν έχουμε ούτε κάποια ιδιαίτερη έκφραση, ούτε πάρα πολύ animation. Πρέπει να εξηγήσουμε κάτι, παιδιά, γιατί η ατάκα, τα σχέδια είναι προς πιο φιλικά στο animation, την παπαγαλίζει όλος ο κόσμος. Αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ότι ένα σχέδιο είναι φιλικό στο animation. Ένα σχέδιο ότι είναι φιλικό στο animation δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να το ζωγραφίσεις. Άμα ήταν έτσι, τότε όλοι οι χαρακτήρες θα ήταν stick figures, θα ήταν ανθρωπάκια με γραμμούλες. Φιλικό στο animation σημαίνει ότι μπορεί να κάνει περίπλοκες κινήσεις χωρίς να σπάει η φόρμα του σχεδίου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή μπορώ να κάνω τον Goku να κάνει μια πάρα πολύ περίεργη κίνηση και η κάμερα να κινείται πάρα πολύ περίεργα, αλλά παρόλα αυτά άμα το δω από μακριά καταλαβαίνω ότι είναι ο Goku.
Στο επεισόδιο 5, ας πούμε, του Dragon Ball Super, βλέπαμε ότι η φόρμα του σχεδίου έσπαγε όλη την ώρα. Ο χαρακτήρας που βλέπαμε στο background ήταν μια καρικατούρα. Δεν είχε χαρακτηριστικά προσώπου. Αυτό, και αυτό οφειλότανε στο ότι στο Dragon Ball Super τα μοντέλα των χαρακτήρων ήταν τόσο περίπλοκα στο σχεδιασμό, όπου άμα δεν ζωγράφιζες τη λεπτομέρεια σε όλο το επεισόδιο, αν κάποιος έβαζε λεπτομέρεια και κάποιος άλλος δεν έβαζε, τότε κατευθείαν έσπαγε η φόρμα της εικόνας. Δηλαδή, μία έβλεπες τον Goku και μία έβλεπες κάτι περίεργο. Και θα σας το εξηγήσω γιατί. Κοιτάξτε αυτό το πρόσωπο του Βασιλιά Βετζέτα και μετά να το θυμηθείτε όταν θα δείτε τον Βασιλιά Βετζέτα να κοιτάει την κάψουλα του YouTube που γεννήθηκε. Άλλη μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, όχι ιδιαίτερα σημαντική. Για κάποιο λόγο εδώ πέρα ο Freezer είναι κοντός και μου θυμίζει τον Τζίλτ. Άμα είχε δηλαδή στριφτά κέρατα σατάβρου, θα έμοιαζε με τον Τζίλτ. Και βλέπουμε τους Σάγιανς που υποκλείονται, δηλαδή ο Freezer τους ελέγχει. Άρα εδώ είναι η θεωρία μου που λέω ότι έκανε κάτι βάρβαρο και τους έκανε όλους να υποκληθούν. Ναι. Συνεχίζουμε. Ή αυτό ή ότι αυτό που είπα πριν εγώ, ότι ο Freezer και ο King Cold ξέρουν όλοι την τύραννη στο σύμπαν ή κάτι τέτοιο ή ακόμα και το άλλο. Ότι μπορεί να έχουν και καλά καλές σχέσεις με τον Beerus και να τον φοβούνται. Μπορεί να το παίξουν και έτσι. Επίσης μ' άρεσε και αυτό. Αυτό που δείξαμε πριν, ότι και καλά ήταν οι Saiyans μπροστά και δεν έδειχνε τίποτα από πίσω και μόλις κύψανε έδειχνε τους τύραννους. Ναι. Και επίσης ο King Cold τι ωραία που είναι ζωγραφημένος, που είναι έτσι με τα μουσκουλά του, ωραίος ψηλός. Προσπαθούσα να καταλάβω τι περίεργο έχει ο King Cold εδώ από ότι όταν τον είχαμε δει στο Zeta. Ξέρεις τι είναι, έχει μικρότερο πιο νέο πρόσωπο. Πιο στρογγυλό πρόσωπο τώρα. Επειδή είναι πολύ νωρίς, είναι νέος ακόμα. Και φυσικά βλέπουμε αυτά τα ωραία κορμιά που ζωγραφίζει ο Σιντάνη, λεπτά πόδια, μεγάλο κορμί, γυμνασμένο. Ουσιαστικά είναι ρεαλιστικό. Ναι, και είναι ρεαλιστικό γυμνασμένο κορμί. Όταν γυμνάζεσαι, όσο και να γυμναστείς, πιο πολύ φαίνεται το στήθος σου όταν γυμνάζεσαι και τα χέρια σου παρά τα πόδια σου. Δεν γίνονται αυτόματα τα πόδια σου τόσο τούμπανα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τρεις Saiyans γεννιούνται τη νέα στιγμή. Οπ, κι άλλη τρύπα στην πλοκή. Κι άλλο Redcon. Μπορεί. Όπου ο Βετζέτα και ο Μπρόλι γεννιούνται ταυτόχρονα. Πράγμα που είναι αδύνατον. Διότι άμα έχεις δει το special του Bardock, ο Βετζέτα ήδη ήταν παιδάκι. Μικρούλιτε, ήδη ήταν 4-5 χρονών. Κοίτα, εγώ πιστεύω. Το λένε και καλά έτσι, επειδή γεννήθηκαν. Δηλαδή εκείνη την περίοδο που ήρθε ο Freezer. Με την περίοδο που πήγαινε να καταστρέψει τον πλανήτη, πιστεύω εκεί το πάνε. Για να λένε δηλαδή same time. Ναι. Δεν νομίζω να το πάνε έτσι τώρα που το λένε πάρα πολύ ότι ο Βετζέτα θα είναι. Ιδιαίτερα με και... Ναι. Και άμα παρατηρήσεις μετά στο τρέιλερ. Mm-hmm. Βασικά θα το δούμε, μην το λέω. Θα το δούμε μετά. Ξεκινάμε. Μωρό Γκόκου, lower class warrior. Πολεμιστή χαμηλότερου επίπεδου. Κακαρότ. Κακαρότο. Και εδώ αυτή η κλασική σκηνή είναι από τον Dragon Ball Minus. Έτσι ξεκινάει το Dragon Ball Minus. Δείχνει τον Bardock μαζί με αυτόν τον random στρατιώτη που εμφανίζεται στο Dragon Ball Minus και στη συνέχεια είναι εδώ πέρα και σκέφτεται ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ο Freezer θα τους προδώσει. Ωραία, καιρός να δούμε λίγο τον καινούργιο μας Bardock. Πάει η Bandas Bandana. Παρόμοιος. Σχεδόν, όχι σχεδόν ίδιος, ίδιος ακριβώς είναι από το σχεδιασμό του Ριγιάμα στο Μάινους, δεν έχει καμία διαφορά. Ναι, προφανώς. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πάρει αυτή την βλακία, πώς λέγεται, μωρέ. Την παντάνα. Ναι, την παντάνα του φίλου του. Ναι, έτσι για αναφορά στο special, αλλά δεν νομίζω. Όχι, δεν μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως, ένας φίλος μας είπε τη θεωρία του ότι θα πεθάνει η Γκίνε και θα το πάρει ο Μπάρντοκ με το αίμα της Γκίνε αυτή τη φορά, όχι του φίλου του. Αλλά δεν νομίζω να γίνει καν αυτό. Το οποίο με το συμπάθειο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά θα ήταν γαμάτη πλοκή άμα γίνει. Είμαι υπέρ αυτής της πλοκής. Να βγει ότι ο Μπάρντοκ θα την πάρει την μπαντάνα με κάποιο τρόπο. Και επίσης φύγαμε από την ωραία μπάντα στολή χωρίς μανίκια και πήγαμε σε αυτή την βαρετή στολή που είναι μια εναλλακτική στολή από αυτή που, από αυτή που φορούσε ο Νάπα. Ναι, περίπου, απλά είναι λίγο τετραγωνισμένο εδώ, δεν είναι ουσιαστικά τρίγωνο. Ναι, η όμη δεν είναι τριγωνική. Ναι, η εικονική σακόνη που ήταν δεν μ' αρέσει καθόλου. Mm-hmm. Τουλάχιστον γλίτωσαν τα γάντια του. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα γάντια, τα κόκκινα του Μπάρντοκ. Τώρα είναι μπλε, αλλά υπάρχουν ακόμα. Δεν πειράζει, ωραία είναι. Ωραία. Σαν σχέδιο, πώς φαίνεται, μ' αρέσει που. Έξυπνο, αυτό ήθελα να πω. Δεν μ' αρέσει που φαίνεται πολύ τούμπανο.
Mm-hmm. Αλλά μου αρέσει που έχει απλώς αυτό το σχέδιο και φαίνεται πολύ σούτζι άμα το παρατηρήσεις. Μιάκο σούτζι. Ναι. Θα και τα μαλλιά μου αρέσουν. Θα αρχίσω πολλά. Υπάρχει μία ανομοιομορφία μεταξύ χεριών και στήθους. Το στήθος είναι mm-hmm. πολύ απλά ζωγραφισμένο, ενώ τα χέρια είναι ωραία στρογγυλά και θυμίζουν πάρα πολύ ζήτα. Mm-hmm. Είναι λίγο περίεργο. Δεν με πειράζει, δεν πεθαίνω. Μ' αρέσει γενικά μπροστά το στήθος να έχει ωραίους στρογγυλούς μυς όπως ζωγραφίζανε στο τέλος του Μπουσάγκα. Ή μου αρέσουν οι μύες που έκαναν στην αρχή του Dragon Ball Z, ας πούμε όταν ο Γκοκ πολέμησε τον Άπα με τον Μαέντα, όταν ήταν character designer, που ήταν ωραίοι μυτεροί και μοιάζανε πιο ρεαλιστικοί. Ναι. Αυτό εδώ το πιο απλό design δεν με ενθουσιάζει. Είναι λίγο βαρετό και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μου έχει στις γραμμές που κάνουν οι μύες, ξέρεις, πάνω από τους μύες έχει δύο γραμμούλες, βλέπεις. Δεξιά-αριστερά. Ναι. Για ποιο ναι. λόγο μου κάνεις αυτές τις δύο γραμμές οι οποίες είναι για να δείχνουν πώς συνδέονται οι μύες και δεν μου την ολοκληρώνεις μέχρι τέρμα. Ισχύει. Περίεργη φάση. Δηλαδή, εγώ αν το ζωγράφιζα, θα την έκανα αυτή τη γραμμή να προεκτείνεται και να φτάνει μέχρι τον κύκλο. Ναι. Την κυκλική γωνία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μάτια και το πρόσωπο. Είναι ένα πολύ minimal πρόσωπο και μια πάρα πολύ ωραία μύτη. Πάρα πολύ ωραία μύτη. Μ' αρέσει που κράτησε την ουλή από το Minus και από το Special. Τα αυτιά είναι πιο old school, δεν γίνεται. Ναι. Τα αυτιά δορυφόροι είναι Dragon Ball. Είναι Dragon Ball Maeda style. Ναι. Αυτιά μαϊμούδι και φαίνεται πάρα πολύ όταν βλέπουμε τους πολύ νεαρούς Σάγιαν, 5 χρόνων δηλαδή. Mm-hmm. Μετά θα το δείτε πάρα πολύ αυτό, ας προχωρήσουμε. Και φυσικά όχι, πρέπει να πούμε κάτι άλλο πριν προχωρήσουμε. Τα μαλλιά δεν έχουν σκιαγράφηση. Ναι, jet black hair. Δεν υπάρχει τονισμό στα μαλλιά. Δεν έχει καθόλου τονισμό. Είναι το σχέδιο των μαλλιών δίχως έξτρα εσωτερικά τσουλούφια όπως ζωγραφιζόταν στο Super. Που το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ να έχει απλά σκέτο μαλλί μαύρο και να μην έχει highlights πάνω. Αρχικά με ενοχλούσε, διότι πίστευα ότι θα αναμειγνύονται τα μπροστινά τσουλούφια με τα φρύδια, αλλά όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο μίξ. Ναι, ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Προχωράμε. Ναι. Και όταν σοβαρεύει βλέπουμε αυτό που έλεγα, όταν αλλάζει η έκφραση του χαρακτήρα, καταλαβαίνουμε, τώρα καταλάβατε ότι από ψύχρεμος πήγε στο σοβαρός. Δεν έσπασε η φόρμα του μοντέλου. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα μου πεις είναι πολύ basic, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ, οπ, κάτι που δεν μου αρέσει. Flat Suji, πάλι. Ναι, φαίνεται ότι η Suji θα κάνει αυτό το backstory, δηλαδή θα είναι το δικό της section. Ναι. Το δηλαδή... Έχει αναφερθεί ότι στην ταινία θα έχουμε κάποια σημεία της ταινίας, δηλαδή ας πούμε 20 λεπτά αυτό, 20 λεπτά αυτό και 20 λεπτά αυτό. Φανταστείτε πρώτο act ας πούμε της ταινίας, backstory. Δεύτερο act, γνωρίζουμε τον Broly. Τρίτο act, παλεύουμε. Από ό,τι φαίνεται το πρώτο act είναι της Μιγιάκο Σούτζι. Θα είναι στην ταινία, σαν supervisor νομίζω, όχι σαν chief που ήταν στο super. Mm-hmm. Το δεύτερο section που πάει δηλαδή στο τρίτο φαίνεται να είναι του Takahashi που τον βλέπουμε πάρα πολύ σε εκείνο το σημείο που είναι ο πάγος. Ναι. Ναι. Στο τελευταίο βέβαια νομίζω κάποιοι είδανε για Μαμούρο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πες να μην ισχύει. Ξέρω τι λες, αλλά όχι. Δεν... Ναι, και είναι με τον Γκόκο, καταλαβαίνεις. Ξέρω, ξέρω. Γιατί το σχολιάσαμε την προηγούμενη φορά ότι θυμίζει πάρα πολύ για Μαμούρο. Ναι. Εκεί που ξαναπάμε πάλι στο παρόν, που από ό,τι φαίνεται, μόλις τελειώνει το backstory, πηγαίνουμε λογικά στο παρόν. Εκεί που ο Γκόκο είναι με το Wii, στο πρώτο τέλερ εννοώ. Ναι. Φαίνεται αυτό να είναι λογικά συντάνει. Mm-hmm. Πάντως θα είναι οι μικροί supervisors, για να ξεκονίσουν, θα είναι ουσιαστικά οι μικροί supervisors που θα κάνουν αυτά τα section που σας είπα και λογικά ο Συντάνη θα είναι ο main supervisor ναι. που λογικά θα τους επιβλέπει όλους αυτούς που δηλαδή θα επιβλέπει, είναι κάπως μπέρδαμα, το ξέρω. Δηλαδή αυτοί που επιβλέπουν αυτά, ο Συντάνη θα τους επιβλέπει. Να εξηγήσουμε από κάτι απλό. Ο Συντάνη δεν έχει διορθώσει κανέναν, ναι. Να εξηγήσουμε κάτι απλό. Τι είναι ένα supervisor, γιατί χρησιμοποιούμε ορολογίες, φοβάμαι πολύ ο κόσμος να πει τι είναι αυτά, τι έχουμε είναι. Το έχουμε εξηγήσει, ας το πούμε πάλι. Ναι. Το νόημα μιας animated ταινίας και γενικά ενός επεισοδίου είναι να υπάρχει ομοιομορφία στο σχέδιο. Το οποίο σημαίνει, τι εννοώ, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζωγραφίζει ξεπατικοτούρα πλην του Θεού Μάσταρ έναν άλλον. Άμα δηλαδή δεν προσπαθεί να κάνει ξεπατικοτούρα, το να ζωγραφίσει όπως κάποιος άλλος είναι δύσκολο. Μπορείς να ζωγραφίσεις παραπλήσια, αλλά πάντα έχεις κάποιες ιδιομορφίες. Για παράδειγμα, λίγο μεγαλύτερα αυτιά, λίγο μεγαλύτερα μάτια. Εντάξει, και διάφορα άλλα.
Προσπαθείς βέβαια να μοιάσεις το διαταρέφερ. Εσύ ζωγραφίζεις όσο πιο κοντά μπορείς στο αρχικό σχέδιο για την ταινία. Παρ' όλα αυτά μπορεί να μην έχεις το ταλέντο. Μπορεί να είναι δύσκολο για σένα. Μπορείς να έχεις συνηθίσει άλλο στυλ. Γι' αυτό από πάνω σου υπάρχει ένας επιβλέπων που στο τέλος θα πάρει όλα τα σχέδια ολονών και θα τα διορθώσει για να φέρουν πιο κοντά στην ταινία. Και επειδή είμαστε σε ταινία, υπάρχει άλλο ένα άτομο πάνω από αυτόν, όπου κάνει επιπλέον την ίδια δουλειά ώστε να είναι όλη η ταινία ομοιόμορφη. Δύο παραδείγματα. Όπως ας πούμε, για κάποιους που δεν ξέρουν, για παράδειγμα στην ταινία του Battle of Gods ήταν ο Ριονίση Supervisor και δεν φαίνεται καθόλου το στυλ του, γιατί το έχει διορθώσει ο Γιαμαμούρο για να είναι όλο consistent στην ταινία. Οι ταινίες Battle of Gods και Resurrection F μοιάζουν λες και τις έφτιαξε ένα άτομο. Γιατί ο κύριος επιβλέπων, ο supervisor που λέμε, της ταινίας διόρθωσε τα πάντα στο σημείο όπου θα μου πεις αυτό είναι φυσικά πάρα πολύ θετικό, σωστά. Είναι θετικό από την άποψη ότι παίρνεις κάτι το οποίο ολοκληρωμένα δείχνει όμορφο. Είναι αρνητικό από την άλλη άποψη ότι αν έχεις άτομα τα οποία είναι ταλαντούχοι και ζωγραφίζουν ιδιαίτερα, αυτή η ιδιαιτερότητά τους χάνεται. Άρα, από τη μία, θέλεις να ζωγραφίζεις, θέλεις όλα να δείχνουν όμορφα, ομοιόμορφα, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλεις να καταστρέφεις κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Επίσης, κάτι είναι σημαντικό. Υπάρχει μια συνοχή. Πολλοί δηλαδή παραπονιούνται ότι το act του section το καχάς θα είναι καλύτερο. Εγώ βέβαια διαφωνώ καθέτος με αυτό. Πιστεύω ότι καθένας animator και σχεδιαστής έχει κάτι ιδιαίτερο στο στυλ του. Οπότε και η Σούτζη έχει κάτι ιδιαίτερο και ο Σιντάνι έχει κάτι ιδιαίτερο και το Καχάσι έχει και δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι supervisor. Κάποιοι λένε για Τάτε, για Ονίση, τέλος πάντων. Πιστεύω δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Ας αρχίσουμε εδώ με τη Σούτζη. Η Σούτζη, όπως βλέπεις, ζωγραφίζει πολύ παραδοσιακά Dragon Ball Super. Γιατί τι βλέπουμε. Και, πολύ, και ένα, μια ωραία αναφορά που έκανες εσύ είναι ότι η Σούτζη για κάποιο λόγο δεν έχει ξεχάσει τα μαλλιά του Γιαμαμούρο και πάλι κάνει τα highlights. Αυτό ήθελα να πω, είσαι ωραίος, ναι. Μπράβο, το φέρες τέλεια. Ήθελα να πω, βλέπετε τα μαλλιά του Βασιλιά Βετζέτα. Έχουν σκιαγράφηση, έχουν τονισμό. Mm-hmm. Πράγμα ναι, που και είναι και πολύ spiky. Ενώ ο Σιντάνι τα κάνει πολύ flowly, πώς να το πω. Τα κάνει πολύ έτσι. Πιο να ανεμίζουνε. Ναι, ενώ ο Γιαμαμούρο είναι πολύ μητερά. Ναι. Τα μαλλιά του. Πιο πολύ για όταν είναι σπάκι, ρε παιδί μου. Ο Γιαμαμούρο πολλές φορές χαρακτηρίζεται ότι είναι σαν να ζωγραφίσει με χάρακα. Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές. Όλα στην ευθεία. Ούτε καμπύλες, ούτε τίποτα. Και αυτό κυρίως πιστεύω ότι είναι επειδή ζωγραφίζει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά κοιτάει να δείχνουν. Ποιο είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις, όλα να δείχνουν στην ευθεία. Να μην έχεις καμπύλες, να μην χρειάζεσαι διορθώσεις. Και εδώ βλέπουμε η Σούτζη χρησιμοποιεί το στυλάκι της από το Dragon Ball Super. Μητερά μαλλιά. Τετραγωνισμένα μάτια, μικρά τετράγωνα, δεν κάνουν καμπυλώσεις. Πάντως, κάποιο που έχει ακολουθήσει από το σχέδιο του Σιντάνι είναι ότι η σκιαγράφηση και πάλι είναι απλή, όπως λέμε, όπως φαίνεται. Ναι. Δεν έχουμε αυτό το double shading ή τριπλό shading που κάνει τα highlights, ξέρω εγώ. Τα highlights, ναι. Εδώ πέρα δεν ξέρω κάτι άκυρο. Αυτό το μωρό είναι ο Μπρόλι, όχι. Γιατί, επειδή είναι πράσινο χρώμα γι' αυτό. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Πολύ πιθανόν ή θα είναι ένα παιδάκι ό,τι να είναι ή θα είναι ο Μπρόλι. Είναι άκυρο, ξέρω εγώ. Ναι. Και μου αρέσει που δείχνει τις θερμοκοιτίδες των Σάγκερς. Είναι ουσιαστικά θερμοκοιτίδες που αράζονται μέσα και έχουν μια τρύπα για να περνάει η ουρά της. Αυτή η λεπτομέρεια μου αρέσει. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω αν είναι τοριγιαμίστικο, γιατί ο Τοριγιάμα έχει έναν έρωτα προς την τεχνολογία. Κάθεται δηλαδή και σχεδιάζει. Τον φαντάζομαι να σχεδιάζει τρελές συσκευές για να τους τις δώσει. Ναι, και δεν είναι λίγο creepy. Και εδώ έχουμε τον. Να βάζει τα μωρά του εκεί μέσα. Το θόλωσα σε πολύ περίεργο σημείο. Το βλέπεις εδώ που βλέπω. Πριν ακριβώς εμφανιστεί και ο Βασιλιάς Βετζέτα. Ναι, δεν ήξερα ότι είχε άντρες γύρω του. Βλέπω δύο άντρες. Αυτός είναι ο Βετζέτα. Και φυσικά ο Βετζέτα για κάποιο λόγο γεννήθηκε με λάθος μαλλί. Γιατί άμα θυμάσαι ο Βετζέτα. Ναι, πάλι. Ο Βετζέτα δεν έχει κανονικά αυτή την καμπύλη στα μαλλιά του όταν είναι παιδάκι. Έχει τρία τσουλούφια που πέφτουν κάτω. Εδώ ναι, μετά για κάποιο λόγο η ρίζα πάει στα μαλλιά. Πάει στο. Ναι, εδώ πέρα είναι λες και έχει τα μοντέρνα μαλλιά από το Dragon Ball Z. Ωραίος, ο Μπέμπι. Εντάξει, πάλι θα μας καταστρέψει το Βετζέτα ή ο παιδάκι, δεν πειράζει. Και φυσικά έχουμε το κλασικό στυλ Τοριγιάμα, κοντά λεπτά χεράκια, τεράστιο κεφάλι. Γκάγκ. Ναι, πολύ όμορφο. Τι ωραία σκηνή. Που δείχνει το Βετζέτα, θολώνει, δείχνει τον πατέρα του. Ναι. Πολύ ωραία σκηνή. Άψογο. Και δύο άκυροι. Ποιος είναι αυτός ο creepy δίπλα. Πρώτα δεν τον βλέπω. Αυτές τώρα λογικά θα είναι οι τέτοιες. Οι νοσοκόμες. Νοσοκόμα! Λες να εμφανιστεί καμιά. Πολλοί λένε, αν και εμένα δεν με ψήνει, δεν με νοιάζει δηλαδή να μάθω,
για τη μητέρα του Βετζέτα. Πολλοί για κάποιο λόγο θέλουν να δουν πώς ήταν η μητέρα του Βετζέτα και τη σχέση εκεί με τον βασιλιά Βετζέτα. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει να μάθω, αλλά τι πιστεύετε. Δεν με νοιάζει, αλλά ξέρεις τι θα ήθελα να βγει. Και τώρα αυτό θα είναι γαμάτο αν βγει. Ότι ο Βετζέτα δεν έχει μητέρα. Φτιάχτηκε, είναι πείραμα. Τον έφτιαξε ο πατέρας του. Γυνιάζει τόσο πολύ με στον πατέρα του, διότι ο πατέρας του τον έφτιαξε σαν κλον. Αυτοί όλοι είναι πειράματα. Ναι, ότι όλοι αυτοί είναι πειράματα, είναι κλωνοποιημένοι από τους πατεράδες τους. Αυτό είναι κάπως. Να βγει. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί σχεδόν σε όλο το special δεν βλέπουμε καμία γυναίκα Σάγιαν. Πλάκα θα έχει αν όλοι οι Σάγιανς, εκτός από τη γη είναι, πλάκα θα έχει αν όλοι οι αρσενικοί Σάγιανς για να συνεχίσουν να πολεμάνε, να πούνε και καλά ότι η συνέχεια του εαυτού μου που πολεμάει, να φτιάχνουν παιδιά τα οποία να είναι σχεδόν τέλειοι κλόνοι τους. Ώστε με το που πεθάνει... Το Dragon Ball δεν είναι τόσο deep. Ναι, έλατε, το σκέφτομαι τόσο deep, αλλά θα έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό που και καλά ότι είμαστε αιώνιοι πολεμιστές. Ο λόγος που είμαστε αιώνιοι πολεμιστές είναι γιατί κλωνοποιούμαστε συνέχεια. Τώρα να βλέπω, ξέρω εγώ, από μέσα μου χαρακτήρισε το και εγώ 20 χρόνια και να μαθαίνω ότι είναι κλόνοι, θα ξενερώσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Εμένα θα μου άρεσε, διότι άμα αυτό βγει, θα εξηγεί γιατί ο Μπρόλι συχαίνεται τον Βετζέτα. Γιατί είναι κλόνος του πατέρα του. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία σκηνή. Οπ! Μικρό. Μωρό Βετζέτα, Σάγιαν Πρίνς, Βετζέτα. Στον κόπο του. Μήπως εννοεί τον Baby Vegeta από το GT. Vegeta bebé. Και έχει και, και τα γλυκά τα ματάκια. Ναι, 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 και τώρα τα φρυδάκια του. Και κλασικά εδώ ο Γιμ Βετζέτα το παίζει άλλο ζώνος και λέει παιδί μου, τι δύναμη είναι αυτή που έχεις. Κοίτα τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ δεν είναι Σούτζι. Εδώ είναι πειραγμένο. Εγώ νομίζω είναι. Είναι πειραγμένο. Τα μάτια είναι Σούτζι, τα αυτιά είναι Σούτζι, η μύτη είναι πειραγμένη. Λίγο είναι, νομίζω ότι ο Βετζέτα έχει πάντα μια μικρή μύτη. Άμα το παρατηρήσει και πριν που τον είδαμε, που το κάναμε και πώς. Κοίτα τι γίνεται. Λίγο... Ο Βετζέτα, ο Γκόκου και ο Μπρόλι έχουν παραδοσιακές ζήτα μύτες. Αυτές τις μυτερές. Ο Πάραγκους, ο πατέρας του Μπρόλι, και ο Βετζέτα, ο πατέρας του Βετζέτα, έχουν μύτες σαν τον Ηρακλή, σαν τον Μίστερ Σέιταν. Έχουν αυτή την χοντρή μύτη που κάνει σαν του παπαγάλου κάτω, στρίβει. Ναι. Δεν ξέρω πώς καλύτερα να το πω, αλλά ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ. Ζωγραφισμένα ρουθούνια, ρε. Ναι, ισχύει. Ήταν λεπτομέρεια! Ζωγραφισμένα ρουθούνια! Μου θυμίζει, επειδή το πούμε και εμείς στον πράδυνο, το είδα πολύ πρόσφατα και οι μύτες εκεί πάντα είχαν ένα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Μου θυμίζει αυτό για κάποιο λόγο. Ρε φίλε, πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι. Μπορώ να είμαι πιο χαϊπαρισμένος και φυσικά οι μικρές λεπτομεριούλες. Ναι. Ακουμπάει την θερμοκοιτίδα του γιου του. Πάντως εγώ το δεν μουσί του που. Κοίτα το μουσί. Ναι. Αν και, αν και μου αρέσει πιο πολύ το design του στο special του Μπάρντοκ. Αυτό το μουσί είναι μια άψογη χρήση highlights. Έτσι χρησιμοποιείς τα highlights. Αντανακλάει το φως που βλέπει μπροστά του. Άψογη σκηνή. 10 out of 10. Είναι λίγο flat διότι ουσιαστικά την κοιτάς στην ευθεία, δεν έρχεται από κάποια δυναμική πόζα, δηλαδή από μακριά η κάμερα ή οτιδήποτε. Αλλά κοίτα, εδώ δεν θα είναι γαμάτο να γυρίσει και να πει ο βαζιλιάς του Βετζέτα. Μπορεί ο Φρίζερ να είναι δυνατότερος, αλλά ο κλόνος μου θα τον καταστρέψει. Παναγία μου, σταμάτα. Γαμάτο! Είδες πως το χτίζω. Και ξέρω ότι ο Τοριγιάμα είναι τρελός λάτρης του Terminator και τέτοιες ιστορίες με ταξίδια στον χρόνο. Προφανώς διότι όλη η ιστορία του Trunks είναι μια κόπια του Terminator 2, αλλά. Συγγνώμη, παιδιά, σας χαλάω όλη την ιστορία. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Τρομερό shading. Άψογη προσοχή, δεν βλέπω λάθη. Θα ήθελα. Βασικά δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. Ας προχωρήσουμε. Πάντως, Δέστρο, πριν προχωρήσουμε. Εδώ πάλι ξεκινάει και τρέχει. Έχετε δει που μιλάμε συνέχεια και τα χρώματα της ταινίας, ότι έχει περίεργα φίλτρα πάνω, ρόζ όταν ήρθε ο Φρίζερ. Εδώ τώρα με το. Όπως περπάταγε ο βασιλιάς Βετζέτα, είχε ένα πράσινο μπροστά του, το φώτιζε και τώρα έχει κόκκινο επειδή ήταν στο πόντι του Βετζέτα. Λατρεύω όταν οι σκηνοθέτες, παύλα storyboard artist, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι, κάνουν αυτό το παιχνίδι με τα χρώματα. Κάνει τη σκηνή χίλιες φορές καλύτερη και θα σας φέρω παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Στο επεισόδιο 131 που ήταν από τα καλύτερα επεισόδια του Super και ήταν τελευταίο, είδαμε πολλές σκηνές οι οποίες φωτίζανε τους χαρακτήρες. Αυτό βοηθάει παιδιά πάρα πολύ στη σκηνοθεσία. Ναι. Όταν είχες ένα ολόκληρο τουρνά που ήταν μαύρο και μετά το άλλαζε ας πούμε το χρώμα, άλλαζε και το χρώμα παιδιά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πώς λέμε το Think Sui, το Think Sui δεν είναι καμιά μαλακία, ισχύει όντως. Ναι, προφανώς. Ναι, πραγματικά.
Ναι, προσφέρει αναγνωρία. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, γιατί το είπες. Μαύρο χρώμα. Ωραία. Ποια είναι η τελευταία σκηνή με τον Τζίρεν? Ο Τζίρεν που δεν πίστευε σε φιλίες, δεν πίστευε σε τίποτα και στο τέλος κοιτάει ένα άστρο που περνάει, που είναι υποτίθεται ο Super Senron, που περνάει mm-hmm. από όλους τους γαλαξίες και όλοι το κοιτάνε από ψηλά και έχει λαμπρά χρώματα. Ναι. Ελπίδα. Νέο μέλλον. Ναι, αναστηθήκαμε. Ναι, ναι. Ότι βρήκα ένα φίλο, έκανα μια σχέση, ρε παιδί μου. Αυτό είναι άψογη σκηνοθεσία. Δεν πάει να έχεις ακίνητους χαρακτήρες. Αυτό ότι δείχνει το φως, ξεζουμάρει και πίσω από το φως δείχνει το Τζίρεν και, στη συνέχεια του λέω τόπο είσαι ανόητος γιατί πάντα έχεις φίλους. Είναι λες και έχεις βρει τη χρυσή τομή. Άψογο συνέστημα χωρίς να χρειάζεται πολύ animation. Με ακίνητες εικονίτσες και με zoom. Τεχνητό κιόλας zoom, ούτε καν να ζωγραφίσουμε zoom. Απλά κάνουμε μια κινητή εικόνα και τη ζουμάρουμε. Ναι. Επίσης αυτός εδώ ο χώρος μου θυμίζει για κάποιο λόγο πολύ τα χρώματα του Full Metal Alchemist στην Brotherhood. Α, ναι, λίγο. Που τα παράθυρα έτσι, το Full Metal Alchemist πάντα ήταν μεγάλα, σαν εκκλησία. Προφανώς είναι. Πάντως είναι. Μην το ξαναπώ πάλι. Τι ωραίο background ζωγραφισμένο είναι αυτό, ρε Ντέστρο. Ακόμα και αν είναι στατικές εικόνες είναι ωραία. Και εδώ έχουμε την πρώτη μου γκρίνια. Και όχι, δεν είναι ο τύπος με αυτή τη χαζή στολή από πίσω στο background. Τι, τα μπούτια του Μπάραγκους? Όχι, εκτός από τα μπούτια του Μπάραγκους, εντάξει και αυτά. Το πρόβλημά μου είναι μεγάλα κεφάλια, αδύνατα κορμιά με μύες. Α, είναι πολύ αδύνατος, ναι. Αυτό, ανορεκτικοί χαρακτήρες με μύες. Καταλαβαίνω, θες να ζωγραφίζεις κοντά στον Τοριάμα, αλλά είναι υπερβολικά ανορεκτική. Και επίσης το σημαντικότερο, μιας και είναι section τη Σούτζη, τα μαλλιά είναι για Μαμούρου, είναι κοντά. Ναι, και μητέρα. Μητέρα, κοντά. Και ναι, και δεν, αυτό πήγα να πω. Δεν έχουν γωνίες. Συνεχίζουμε. Τίποτα άλλο να σχολιάσουμε εδώ. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια ότι φοράει κλασικές μπότες Σάγιαν, σαν του Βετζέτα. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Η ουρά του, εντάξει, ότι είναι καλύτερο. Έχω να πω πώς μου λύσαν οι ουρές. Έχουν ρίξει και εμένα οι ουρές. Που στην αρχή νόμιζα ότι οι ουρές ήταν μαλακίες, αλλά μου αρέσει που ή τις αφήνουν ελεύθερες ή τις δένουν γύρω από τις μέσες μου. Είναι, πώς να πω, είναι αυτό που ξεχωρίζει τους humans από τους Σάγιαν. Για παράδειγμα, μου αρέσει πάρα πολύ που ο Freezer έπεσε. Άμα το παρατηρήσεις, ο Freezer σε σημεία που ήταν σαδιστικός και επικίνδυνος, έπεσε συνέχεια με την ουρά του. Ναι. Αυτές οι λεπτομέρειες μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Τι ο. Πολύ ωραία σκηνή. Κλασική βασιλική εικόνα. Το μόνο που θα ήθελα θα ήταν να ξεκινάει από το πρόσωπο του βασιλιά Βετζέτα και να ξεζουμάρει και να δείχνει όλους αυτούς να στρίβουν. Μάλιστα. Κλασική άνιμε σκηνή. Εδώ από ό,τι φαίνεται. Θα μάθει ο Πάραγκους ότι ο King Vegeta θα εξορίσει κάτι τέτοιο από ό,τι καταλάβαμε ή θα τον στείλει αλλού, γιατί αναφέρεται τον Broly είναι εξόριστος. Ωραία. Κάπου το αναφέρει σε ένα jump, σε ένα jump, κάτι δεν θυμάμαι. Και από ό,τι φαίνεται ο Πάραγκους δεν το αρέσει αυτό που διώχνει το γιο του και θα πάει μαζί του να τον βρει ή θα φύγει μαζί του, δεν καταλαβαίνουμε. Νομίζω θα φύγει ο Broly και μετά θα τον βρει ο Πάραγκους, γι' αυτό έτσι ζουνε. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο χαρακτήρες. Και ουσιαστικά ο Πάραγκους θα μεγαλώσει τον Broly για να εκδικηθεί τον βασιλιά Βετζέτα. Επειδή έστειλε έξω το γιο του και τους χώρισε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που το αλλάξανε. Δηλαδή δεν ήταν το κλασικό «Α, ο γιος σου είναι πολύ δυνατός και δεν τον θέλουμε και τον σκοτώνει». Αυτός μου άρεσε που το backstory του Broly αλλάξε. Όταν άνοιξε αυτό το κανάλι, το πρώτο πράγμα που με ρωτήσανε, που μου το ρωτάνε μέχρι και σήμερα, είναι για ποιο λόγο ο Broly συγχαίρεται τον Goku. Και η απάντησή μου ήταν γιατί όταν ήταν μπορά, ο Γκόκου έκλαψε και τον πρόσβαλε. Ναι, ωραία. Τώρα έχουμε ένα πιο. Τώρα έχουμε μια πλοκή ουσιαστική. Λογικό backstory. Δεν κάνω πλάκα. Άμα ο Γκόκου κλάψει αυτή την ταινία, θα πάω να πλακώ στο ξύλο το συντάνι. Γιατί το συντάνι, sorry, τώρα καμίνε. Πάντως ο. Εδώ είναι κλασικό, πρόσεξε με. Τι σου θυμίζει αυτή η σκηνή? Έχουμε το τροχονόμο. Σκέψου λίγο πιο βαθιά, τι σου θυμίζει αυτό ο τροχονόμο? Star Wars. Έλα ρε, το κατάλαβες και εσύ. Δεν είναι κυριολεκτικά. Ναι. Πώς λέγεται, City of Heaven. Ναι. Όχι, Tower of Heaven από το Fairy Tail. Κλασικά, ενώ όλος ο πλανήτης στην πρώτη σκηνή ήταν κατακόκκινος, τώρα είναι γαλανός με σύννεφα. Ναι. Κλασική σκηνή. Αυτό μου θυμίζει και πάρα πολύ το άνιμε. Απλά νομίζω στο άνιμε ήταν όλα σκοτεινά και πορτοκαλί ουρανοί, κοκκινοποί. Πάντως κάτι που δεν έχουμε αναφέρει. Τι?
Τι ωραίο background είναι αυτό. Ισχύει, ισχύει. Και δεν είναι τίποτα. Θέλω να πω το όνομα του αυτού που το γράφει. Και θα πω κάτι που το φύλαγα για το τέλος, θα το πω τώρα. Δεν έχουμε δει σοβαρό animation. Αυτά είναι ακίνητες σκηνές. Γενικά στο τρέλερ δεν θα δούμε γενικά. Από ό,τι φαίνεται δώσαν πιο πολύ έμφαση στη σκηνοθεσία ή στο backstory γενικά και δείξανε πολλές μικρές σκηνές. Είναι πολύ περίεργο για ταινία, έχει πολύ ελάχιστο animation. Αυτή εδώ η σκηνή τι είναι, είναι τα σπασίματα που θα πέσουν και το Paragus να φεύγει και να γυρνάει να λέει ότι θα μεγαλώσω το γιο μου ώστε να πάρει εκδίκηση. Ναι. Επίσης, μ' αρέσει που ο Paragus θυμίζει τον Paragus από την ταινία 8. Άσχετα, ναι, και όταν είναι νέος και μετά γυρνάει εγώ είμαι. Να, εδώ είναι Paragus Movie 8. Πεις μάτια για μαμούρο. Οχ, και αυτά είναι μάτια Σούτζι. Ωραία. Να, εδώ, από ό,τι βλέπετε λέει Baby Broly, για κάποιο λόγο Baby Broly και μετά Broly. Ναι, δεν μπορεί να καταλάβει. Γκόκου Κάκαρο το καταλαβαίνω. Ο εξόριστος πολεμιστής. Περίμενε. Γκόκου Κάκαρο το καταλαβαίνω. Βεντζίτα, Βεντζίτα και Broly, Broly, γιατί. Γιατί είναι ο Vegeta Broly vs Freezer. Έκατσε η Σούτζι και έγραψε Broly από κάτω και Vegeta για συνοχή. Λες. Πολύ ωραία σκηνή. Πάντως μου αρέσει που είναι έτσι γλυκούλης και έχει πολύ στρογγυλημένο πρόσωπο. Ναι, μου αρέσει που είναι μπουλάκος. Μου τη δίνει στα άνιμε που όταν δείχνουν έναν χαρακτήρα και μετά τον δείχνουν μικρούλι, είναι ο ίδιος, λες και τον έχεις ξεζουμάρει. Τον έχεις κάνει μικρότερο. Ίδια φάτσα ενώ γερασμένη με καμπύλες. Εδώ είναι μπουλάκος. Πάρα πολύ ωραίο. Πάντως φαίνεται πολύ να τρώει ο Broly, δεν ξέρω γιατί. Πάλι τρώει όταν σκάσει ένα πλανήτη και μετά πάλι έτρωγε στο πρόβλημα κάτι. Γιατί είναι Σάγιαν και είναι βάρβαρος και μόνο σκέφτεται φαΐ και ξύλο. Ναι, εντάξει, κλασικά. Τι ωραία σκηνή. Εδώ πολύ πιθανότατα να ανοίξει η κάψουλα και να βρει τον πατέρα του. Ή να είναι μόνο σε αυτό το πλανήτη που μου θα πει. Ναι. Θα τα αναφέρουμε μετά τώρα. Μετά. Ναι. Και έτσι η τροχή της μοίρας ξεκινάνε να γυρνάνε. Wow, so deep. Wow. Ναι, τρεις χαρακτήρες που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Έλατε. Ναι, κλασικά ειδικά CG. Ειδικά ο Broly και ο Vegeta, ναι, ο Goku τι σχέση έχει. Τώρα θα πω κάτι περίεργο, αυτό δεν ξέρω αν είναι υγιή, μου φαίνεται λίγο περίεργο, δεν παίζει να είναι υγιή. Επίσης ο πλανήτης Vegeta ήταν κόκκινος παλιά, άρα δεν είναι ούτε ο πλανήτης Vegeta. Αλλά ναι. Διαστημόπλια είναι της Freezer, του Freezer, συγγνώμη. Αυτή εδώ η σκηνή τη βλέπεις. Αυτή πιστεύω είναι η αμέσως επόμενη σκηνή από την κάψουλα. Γιατί άμα δεις από πίσω... Γιατί άμα παρατηρείς πίσω δείχνει ότι κάθεται κάπου. Μπράβο, είναι το κάθισμά του, ακριβώς. Ναι. Είναι το κάθισμά του, η σκηνή μαυρίζει και έχουμε ένα κλασικό κοντινό συντάνι. Πάρα πολύ ωραίο. Α, ναι, εδώ φαίνεται συντάνι, δεν φαίνεται σούτζι τώρα που τον έφερε. Έλατε, ναι, γιατί είναι close-up. Στα κοντινά views ο συντάνι βάζει το χέρι του. Εντάξει, μια χαρά. Να σκεφτείς ότι αυτό δεν θα το δεις σε μια μικρή οθονίτσα στον υπολογιστή σου, θα το δεις σε μια γιγαντοθόνη. Άρα τα μεγάλα και κοντινά πλάνα θα δείχνουν τεράστια. Ναι, θα είναι ωραία. Θέλω να τα κάνουν έτσι για όμορφα με τα σχέδια του. Ναι, ναι, ναι. Ωραία πλατιά μάτια. Το μόνο πράγμα που με ενοχλεί είναι ότι τα μάτια είναι υπερβολικά για μαμούρο για συντάνι. Ο συντάνι έπρεπε να ζωγραφίσει πιο στρογγυλά μάτια. Καταλαβαίνω ότι ζωγραφίζει επίτηδες μητέρα τον Μπάρντοκ για να φέρει το κοντράστ με το Γκόκου. Ότι ο Γκόκου έχει στρογγυλά μάτια στη βασική μορφή γιατί είναι πιο καλός, είναι πιο ευγενικός. Ενώ και πιο αγαθός, ενώ ο Μπάρντοκ είναι σοβαρός πολεμιστής. Αλλά δεν ξέρω, είναι λίγο μακριά από το. Η μύτη του είναι ωραία. Η μύτη του είναι άψογη. Θα ήθελα να είναι λίγο μικρότερη η καμπύλη, αλλά είναι ωραία. Και έχουμε και τον Φρίζερ, ο οποίος. Κάτι που δεν έχω σχολιάσει. Ο Φρίζερ δεν δείχνει όσο θηλυκός δείχνει κλασικά. Εδώ δείχνει πιο πολύ μπουλάκος αγοράκι. Ξέρω, είναι λίγο περίεργος χαρακτηρισμός, αλλά ο Φρίζερ το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι... δεν έχει φίλο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Και αν είναι, είναι κάτι ενδιάμεσο. Προφανώς δεν βλέπουμε γενετικά όργανα για να σχολιάσουμε. Και το λέω για ποιο λόγο. Το λέω διότι... ένα και ο τρόπος που τον κάνει, που κάνει τη φωνή του ορούσε είναι ακάο, συνήθως κάνει μια θηλυπρεπής φωνή. Δεν είναι τόσο ούτε ματσό ούτε γυναικεία. Ναι. Εδώ πέρα μου δείχνει πολύ σαν αγοράκι, γι' αυτό σκέφτομαι ότι είναι μικρός εδώ. Ταιριάζει δηλαδή η πλοκή που είπες. Ω, CG! Όχι! Η αλήθεια είναι ότι η ταινία έχει και τα κακά CG, έχει και τα καλά CG, που με κάνει να πιστεύω ότι η ταινία δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει το CG. Δεν το έχουν δηλαδή σχεδιάσει ακόμα. Είναι unfinished. Για να δεις πόσο σε εκτιμώ, θα σχολιάσω κάτι που είχες πει για το Battle of Gods.
Θυμάσαι στο Battle of Gods τη σκηνή του Beerus που είχες δείξει? Ναι. Μπορεί να συμβεί το ίδιο, να τα σχεδιάζουν σε CG ώστε να φτιάξουν τα backgrounds και να φτιάξουν τις χορογραφίες και μετά να πλέγουν πάνω οι animators και να... Ω, θα είναι τέλειο. Ναι. Πόσο θα μ' αρέσει. Αν και το background πάλι θα είναι CG, αλλά δεν μας ενοχλεί. Όχι, background CG δεν με πειράζει γιατί ξέρουν να τα φτιάχνουν. Τα φωλαίνουν, τα ζωγραφίζουν ωραία, τα κάνουν καλά. Επίσης ένα πράγμα... Ένα καμίνο. Καθόμουν μερικές μέρες και προσπαθούσα να σκεφτώ για ποιο λόγο υπάρχουν τα CG. Τι προσφέρει ένα βαρετό CG σε μια 2D παραγωγή. Δεν μπορείς τώρα να έχεις δύο ώρες να το πετάξεις το CG. Θα το πω πολύ απλά. Όταν φτιάχνεις ένα CG μοντέλο στον υπολογιστή σου, μπορείς να το κάνεις ό,τι γουστάρεις, ασχέτως αν δείχνει ρεαλιστικό ή όχι. Ναι. Και άμα παρατηρήσεις, τα CG τα χρησιμοποιούν για πάρα πολύ δύσκολες κινήσεις κάμερας. Δηλαδή όταν θέλουν πολλαπλές περιστροφές. Έβλεπα σήμερα το Kill la Kill, το τελευταίο επεισόδιο, και σε μια απίστευτα πανέμορφη σκηνή στο επεισόδιο 24-25 που είναι η Ριούκο που περιστρέφεται, ενώ είναι όμορφο, είναι όλο CG η περιστροφή, διότι το να ζωγραφίσεις frames περιστροφής είναι πολύ δύσκολο, περίπλοκα frames περιστροφής. Και, και επειδή λέμε συνέχεια frames και frames per frames, παιδιά, η λέξη στα ελληνικά είναι καρέ. Ναι. Γιατί το λέμε frames από σήμερα. Καρέ το δευτερόλεπτο. Α, και εδώ έχουμε κλασικά. Freezer, Berry Blue και ο επιστήμονας ο οποίος εμφανίζεται στο Dragon Ball Minus. Εδώ θα είναι κλασικά η σκηνή που θα λέει ο Freezer It's time for the Saiyans to die. Και εδώ θα πάμε σε κάτι που μου αρέσει. Η Γκίνε. Η Γκίνε είναι λες και την έχει ζωγραφίσει από το Your Name. Είναι πολύ ρεαλιστική σε σχέση με τον Bardock. Με τον Bardock, όχι ο Bardock. Ο Bardock μοιάζει σαν Dragon Ball χαρακτήρες και η Γκίνε μοιάζει λες και κάποιος έχει προσπαθήσει να ζωγραφίσει μια πραγματική κοπέλα. Για κάποιο λόγο δεν μου αρέσει καθόλου ο Bardock εδώ. Ούτε εμένα καθόλου. Είναι άθλιος. Και η Γκίνε είναι υπερβολικά καλοφτιαγμένη. Και έχει πολύ βάθος στο πρόσωπό της και προφανώς έχει βάθος διότι κάτι που δεν έχουν οι Dragon Ball χαρακτήρες, το Ριγιάμα, οι χαρακτήρες δεν έχουν εκφραστικά μάτια στο Dragon Ball. Ναι. Μου αρέσει που έχουν δώσει ένα τύπου highlight στα μάτια της. Τα κάνει και όλη κουλή. Ναι, είναι μητέρα. Μου αρέσει. Πάρα πολύ ωραία σκηνή. Πάντως κοίτα, δεν ξέρω τώρα το μάλλον εντάξει όλοι το μισούμε, αλλά αυτή πιστεύω θα σκηνοθετήσει ωραία Ναγκαμίνε και θα κλάψουμε. Εδώ ο Ναγκαμίνε με όλο το συμπάθειο θα βγάλει όλη του τη σκηνοθεσία. Αν αυτή η σκηνή δεν με κάνει να νιώσω κάτι, ναι, να πάει να σκίσει τα πτυχία σκηνοθεσίας του Ναγκαμίνε. Είναι πολύ εύκολη η σκηνή. Μέχρι και εγώ που είμαι άσχετος μπορώ να σου σκηνοθετήσω αυτή τη σκηνή και να την κάνω... Άμα έχει και το σωστό soundtrack θα είναι τέλειο. Προφανώς. Soundtrack έχουμε ξανά από τον Σουμιτόμο. Ο Σουμιτόμο είναι ο composer, είναι αυτός που έφτιαξε τη μουσική για το Battle of Gods, το Dragon Ball Kai, το Final Chapters, το Resurrection F και όλο το Super. Ο Σουμιτόμο στο Kai ήταν χάλια. Ο Σουμιτόμο στο Battle of Gods ήταν σαν να μην είχε background μουσική. Επίσης και στο Resurrection F, το Battle of Gods και το Resurrection F δεν έχει... Με το συμπάθειο, το Resurrection F και το Battle of Gods δεν έχουν ούτε μία μουσική που μπορεί να τη θυμάσαι. Το μόνο που θυμούνται όλοι είναι το Heroes, γιατί είναι τον Flow. Που ξέρεις, όταν ο Goku πετάει και πολεμάει, παίζει το Heroes. Και το τέτοιο, εμένα μου αρέσει προσωπικά πολύ το τραγούδι το που γίνεται God, ο Goku. Στο Battle of Gods. Α, ναι, που είναι λίγο σαν βασιλικό. Ναι, ναι, ναι. Γενικά αισθάνομαι ότι ο Σουμιτόμο γινόταν όλο και καλύτερος. Στο Super ενός ταινίας ήταν πολύ κενή μουσική. Δεν θυμόμουν δηλαδή αν είχε άνθρωπο η ταινία. Πραγματικά δηλαδή την είδα και έλεγα ρε παιδί μου και σκεφτόμουν μόνος μου. Έκανα ουσιαστικά ένα review μόνος μου και λέω ρε το soundtrack τι φάση. Κενό τελείως. Μα και εγώ δεν το καταλάβαινα. Ένα κομμάτι μόνο θυμάμαι. Το βασιλικό του. Ενώ άμα αυτό το πράγμα το έλεγε κάποιος στο Future Trunks Arc θα τον δίναμε όλοι. Μα αυτή την ωραία μουσική που είχε. Του Trunks, του Goku Black, του Zamasu. Το έχω συζητήσει με πολλούς αυτό και μου έχουν πει. Και αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι official, το λέω παιδιά καθαρά, είναι lore που έχει συζητηθεί ότι στο Kai, στο Battle of Gods και στο Resurrection F τα κομμάτια δεν είναι του Σουμιτόμο, είναι της ομάδας του Σουμιτόμο μαζί με το Σουμιτόμο, γιατί ο Σουμιτόμο ήταν απασχολημένος με το Super. Μπορεί, ναι. Γι' αυτό και φυσικά κάποιος πρέπει να ψιθύρισε στο Σουμιτόμο, μαν η μουσική του Goku Black μου άρεσε πάρα πολύ. Και είπε ο Σουμιτόμο, ωραία, στην ταινία θα φτιάξω ένα κομμάτι παραπλήσιο του Goku Black. Η μουσική που παίζει εδώ είναι σαν να ακούσει το theme του Goku Black. Ναι, λίγο ναι. Αν και μου αρέσει που η μουσική ουσιαστικά, όταν πάμε σε ένα τόνο διαφορετικό, ας πούμε πάμε σε τόνο τρόμου,
Η μουσική όταν ακούγεται όταν έχει το Freezer είναι τρομακτική. Εδώ πέρα ακούγεται μια γλυκή μουσική με πιάνο. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Νομίζω αυτό είναι κανονικά soundtrack της ταινίας και το βάλω στο trailer. Δεν είναι stock music όπως ήταν στο πρώτο. Όχι. Υποπτεύομαι ότι ο Σουμιτόμο Ουάνγκ θα έχει φτιάξει ακόμα το soundtrack ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Εγώ θα πω μια μεγάλη μου υποψία. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα clips που δείχνουν, και τώρα ελπίζω να μην βγω τρελός, είναι clips τα οποία έχουν ετοιμάσει μήνες πριν. Δεν έχουν καμία σχέση με το τελικό προϊόν που θα δούμε τώρα. Να μπορεί. Γι' αυτό είναι έτσι. Δεν το πιστεύω και το CG είναι λίγο χάλια από τώρα. Γι' αυτό είναι έτσι ατέλειωτα. Επίτηδες μας δείχνουν χειρότερη ποιότητα εικόνας, ώστε όταν πάμε να δούμε την ταινία να πάθουμε σοκ. Να, εντάξει, γιατί ποιος θα δει αυτή την ταινία. Επίσης. Επίσης, ας πούμε και το πάρα πολύ όμορφο. Κοίτα πόσο απίστευτα όμορφα είναι τα χέρια που κουμπάνε στο τζάμι. Α, ναι, και καλά ότι. Αυτή η σκηνή μου θυμίζει λίγο Iron Giant. Δεν ξέρω γιατί. Μου θυμίζει τέτοιες ταινίες. Εδώ είναι ο Ναγκαμίνε που προσπαθεί να το παίξει Disney, να το παίξει Pixar, να το παίξει μεγάλη τέτοια. Αν και. Λες η Disney να αγόρασε και τον Dragon. Το φαντάζεσαι. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφη σκηνή. Εδώ δηλαδή, πραγματικά, εδώ αυτό πρέπει να εννοούν όταν λένε θα κλάψουμε. Προφανώς είναι η σκηνή που ο Γκόκου φεύγει και οι γονείς του τον αποχαιρετούν. Ε. Και εδώ θα σκαγελάσεις. Και ο Ας Κέτσαμ είναι εδώ πέρα. Δεν κάνω πλάκα. Κάποιος πήρε τον Γκόκου και ζωγράφησε ένα καπέλο στο κεφάλι του και ένα πίκατσο από πίσω του. Είναι το πρόσωπο κυριολεκτικά ο Ας. Εγώ τον έλεγα Γκότερ, αλλά δεν είναι Γκότερ. Είναι Ας Κέτσαμ. Τι με ενοχλεί εμένα. Τι. Άμα δεν υποθεί ο Ράντιτς, μου φαίνεται οι γονείς του Γκόκου είναι λίγο τέτοιο, τους ξεχωρίζουν λίγο τα παιδιά τους. Δεν τον νοιάζει για τον ένα. Στο Μάιλος ο Ράντιτς εμφανίζεται και είναι σε άλλο πλανήτη με το Βετζέτα. Μπορεί. Όταν στη σκηνή που είναι ο Βετζέτα που στο Μάιλος δείχνει ότι είναι μαζί, μπορεί να το δείχνει και στο τέτοιο. Απλά δεν το δείξαν στο τρέιλερ. Πάντως, κάτι που εμένα με ενοχλεί λίγο προσωπικά, δεν ξέρω για σένα. Με πειράζει που ο Γκόκου φαίνεται, λες και είναι νήπιο ουσιαστικά εδώ πέρα. Ή νήπιο ή δύο χρονών με τρίο. Εγώ πιστεύω θα είναι 4-5 εδώ, γιατί ακόμα χειρότερα. Βιάζει πραγματικά την ιστορία, να σου πω γιατί. Ο Γκόκου κανονικά πρέπει να πάει στον πλανήτη τη Γη, να είναι ξέρω εγώ, ξέρεις. Μωρό. Να είναι μωρό, να μεγαλώνει και να φαίνεται ότι είναι ένας, πώς να το πω. Σάγιαν έτσι, Άγριο, ναι, άγριο παιδί. Και ουσιαστικά μετά ο Γκόκου χτυπάει το κεφάλι του και τα ξεχνάει όλα. Δηλαδή τι γίνεται τώρα, θα πάει στον πλανήτη Γη και μετά θα το ξεχάσει, ή μήπως είναι μικρός και το ξεχνάει. Μήπως επειδή οι γονείς είναι καλοί, δεν θα είναι κι αυτός, δεν έχω καταλάβει. Άκου τι λέει το Dragon Ball Lore. Το Dragon Ball Lore λέει ότι τους μικρούς Saiyans τους στέλνουν σε αδύναμους πλανήτες, οι μικροί Saiyans περιμένουν μία πανσέλινο, μεταμορφώνονται σε Οζάρου, καταστρέφουν, κυριεύουν τον πλανήτη. Και συνέχεια έρχονται Σάγιανς και τους μαζεύουν. Mm-hmm. Και αυτό συμφέρει διότι είναι μωράδες, σκέφτονται, κάνουν τη δουλειά τους τέρμα. Εδώ μας δείχνει ότι ο Γκόκου δεν είναι ότι είναι λίγο μεγαλύτερος. Εντάξει, εδώ κολλάει πιο πολύ. Γιατί εντάξει, άμα ρίξει ένα μωράκι, μέχρι να βγει πανσέλινο μπορεί να πεθάνει από ασυτεία. Ενώ αυτός είναι μικρούλης, κάπως θα βρει να επιζήσει, λίγο με πονηριά, δείχνει ότι κόβει το μυαλό του. Το πρόβλημα ποιο είναι. Τον δείχνει να έχει συνέστημα. Εδώ δείχνει ότι ο Γκόκου ήταν από τη φύση του καλό παιδί. Ναι, και τη γονείς όχι με φοιτητή και το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Εδώ είναι. Ο Γκόκου δεν έχει αναφέρει ποτέ τους γονείς του στην ιστορία. Εντάξει, μπορεί να εξηγήσει ότι πέφτει, χτυπάει το κεφάλι του και ξεχνάει τους γονείς του. Αλλά υποτίθεται ναι, η ιστορία. Μα δείχνει ότι έπεσε, όταν ήταν μωρό έπεσε. Όχι όταν είναι όπως είναι έτσι τώρα. Πες ότι του βγάζει την πανοπλία και είναι μωράκι. Εγώ αλλού κολλάω. Αλλού κολλάω. Κοίτα, άμα δεν το κάνουν ότι ήταν άγριος. Άμα θυμάσαι, αυτό που λέει ο Χελονοτζίνι είναι ότι το παιδί που μεγάλωσε ο Γκόχαν ήταν αγρίμι μέχρι που χτύπησε το κεφάλι του. Και συνήθεια ναι. Πέθανε. Αλλά μετά. Μήπως επειδή και καλά. Κοίτα, πιστεύω να γίνει. Επειδή και καλά τώρα ο Γκόκου. Αλλά μετά τι έγινε αφού πέθανε. Κάτσε, πώς το λέει στο ελληνικό. Και μετά πέθανε. Και πέθανε. Αλλά μετά επέζησε. Άκου, ξέρεις τι πιστεύω θα γίνει. Επειδή ο Γκόκου. Τώρα και καλά θα έχει συνηθίσει με τους γονείς του κανένα δύο χρόνια, φαντάζομαι. Γι' αυτό στεναχωριέται και όταν πάει στη Γη, να μην έχει συνηθίσει εκεί τον κόσμο και να βλέπει τον Γκόχαν και να θυμώνει και να γίνεται άγρος και μετά να χτυπάει το κεφάλι του. Τέλος πάντων, να εξηγήσουν κάτι τέτοιο, παρακαλώ. Το μην το αφήσεις έτσι. Ναι, σε παρακαλώ. Θέλω, άμα θέλει όνει και καλά ο Γκόκου να είναι αγρίμη, να δείχνει ότι να είναι αγρίμη γιατί είναι λυπημένος. Ναι. Εντάξει, το δέχομαι.
Καλέλ, Παύλα, σκέτσαν Παύλα. Γεια μου, πήγαινε στη γη. Ο ήλιος της θα σου δώσει ενέργεια. Πρόσεχε, μετά μην έρθει ο Ζόντ. Ω, και αυτή είναι ωραία σκηνή. Να, εδώ, ας πούμε, εγώ κλαίω ήδη. Α, και. Manly tears. Ω, ω. Όχι, όχι, δεύτερο. Μην αφήσει μια άνιμη ταινία να πειράξει τα θυμάτα σου. Να, εδώ τα backgrounds είναι τόσο your name. Κοίτα πόσο όμορφο είναι το background. Μαλάκα, αν βγάλεις αυτές τις πέτρες από την άκρη, είναι σαν να βλέπεις το your name. Α, γι' αυτό είναι και ο Χασιμότο. Α, γεια σου. Τέτοια θα κάνεις. Θα δουλεύεις στα background. Απλά ελπίζω τα background να μην είναι έτσι μουντά, να έχουν και λίγο χρωματάκι, λίγο λάμψη, ξέρετε. Τώρα και καλά ξεκίνησαν όλοι εδώ. Ότι κάπου και πιστεύω ότι ξέρεις πώς θα το πάει και καλά. Πώς το δείχνει εδώ ότι αυτή θα είναι η κλασική σκηνή. Ναι. Που ήταν αυτοί οι τρεις χαρακτήρες όταν ο πλανήτης Βεγέτα καταστράφηκε. Και δηλαδή εδώ, τώρα ο Βεγέτα είναι σε αυτόν τον πλανήτη, μετά μας δίνει τον πρώτο. Τον Γκόγκου δεν μας τον δείχνει, αλλά πιστεύω στην ταινία θα δείξει ότι πάει στη γη. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Άμα κοιτάξει εδώ το Βεγέτα, σώζονται κάπως οι ηλικίες. Διότι εδώ ο Βεγέτα μοιάζει ούτε 5χρονο, τον κάνω 6-7 χρονών. Γιατί είναι ψηλός. Ναι, όπως ήταν ο Γκόγκου στην αρχή. Αν και ο Γκόκου, δηλαδή μπορεί να έχουν σπρώξει λίγο τις ηλικίες. Δηλαδή ο Τσίμπι Γκόκου, το παιδάκι Γκόκου, να είναι 5 χρονών και ο Βεγέτα να είναι 9 με 10. 10, ξέρω εγώ. Ναι, εκεί το δέχομαι. Ναι, δεν θα με χάλαγε. Επίσης πρέπει να διορθώσω το μάτι του, γιατί είναι λες και έχει μαύρο μάτι, λες και τον έχει βαρέσει κάποιος. Δεν πειράζει. Γίνεται μισός μάτζιν. Πάντως εδώ, Ντέστρο, όπως είπαμε και πριν, είναι η σκηνή που εμφανίζεται και ο Ράντιτς. Που είναι δηλαδή, νομίζω, ο Ράντιτς και ο Βεγέτα σαν άλλο πλανήτη και κάτι κάνουν. Εκεί είναι ο Ράντιτς. Τρώνε, νομίζω, άλλους. Να, εκεί είναι ο Ράντιτς, είναι λίγο πιο πάνω από το πλαίσιο της εικόνας. Μπράβο. Μακάρι να τον δείξουνε. Αυτή είναι ουσιαστικά ίδια με το Minus, άρα νομίζω θα το πάνε εκεί, θα το αντιγράψουνε. Ναι. Επίσης μου αρέσει που έχει μικρή ουρίτσα. Και εδώ έχουμε τον Φαγάνα. Τι ωραία σκηνή! Εντάξει, μπορεί να μην μου αρέσουν πολύ ενήλικοι χαρακτήρες, αλλά όλα τα παιδάκια είναι πανέμορφα ζωγραφισμένα. Ναι. Πολύ μεγάλα αυτιά, έτσι, αγγελεμένα πρόσωπα. Βλέπεις δηλαδή ότι έτρωγε με το χέρι, έτρωγε την ομελέτα με το χέρι και... Έτρωγε το μέλι του τέτοιου. Του Winnie. Του Winnie, ποιος το έχει στείλει αυτό. Εγώ. Α, ναι. Λοιπόν, πάντως, άμα παρατηρήσετε, παιδιά, το background είναι ακριβώς ο ίδιος πλανήτης που είδαμε, θυμάστε στο πρώτο τρέιλερ που είδαμε δύο Saiyans να πέφτουν κάτω σε έναν πλανήτη που είχε το ίδιο ακριβώς το background. Υποπτεύομαι ότι ο Μπρόλι θα σκάσει σε αυτόν τον πλανήτη, ο Πάραγκος θα τον ακολουθήσει με έναν άλλον Saiyan και θα ουσιαστικά θα τον μεγαλώσει σε αυτόν τον πλανήτη. Εκεί θα μεγαλώσει δηλαδή ο Μπρόλι με τον πατέρα του και μετά από χρόνια θα έρθουν οι στρατιώτες του Freezer και θα τους βρούνε. Και μετά ο Παράκος θα μάθει ότι ο Βεγέτα ο Prince ζει και θα θέλει να πάρει εκδίκηση, γιατί ξέρουμε το κλασικό plot point Saints of the Father στον γιο και τέτοια. Οπότε θα θέλει να πάρει εκδίκηση να σκοτώσει. Δηλαδή αυτή η ιστορία ουσιαστικά θα είναι Βεγέτα Μπρόλι. Γι' αυτό έχουν πει ότι ο Βεγέτα θα είναι πιο cool στην ταινία, θα χάνει πολύ, ρε παιδί μου. Κοίτα τώρα εγώ πώς το κάνω γαμάτο. Άκου πλοκή που έχω σκεφτεί. Ο Πάραγκος φτιάχνει την κάψουλα του Μπρόλι ώστε να πάει σε έναν άλλο πλανήτη και να τον βρει και να τον εκπαιδεύσει. Παρ' όλα αυτά γίνεται ζημιά λόγω της έλξης του πλανήτη Βεγέτα στην κάψουλα και η κάψουλα προσγειώνεται σε άλλο πλανήτη. Και όταν ξεκινάει αυτή η σκηνή που έχεις, που είναι ο Πάραγκος με έναν άλλο τύπο που ψάχνουν τον Μπρόλι, δείχνει ότι βρήκανε μετά από καιρό την καψουλά του και ο Μπρόλι έχει φύγει. Και η σκηνή που δείχνει τον Μπρόλι μεγάλο σε ηλικία να τρώει είναι η σκηνή που είναι. Και γι' αυτό δείχνει και σαν άγριο, σαν Ινδιάνο. Δείχνει άγριο. Ναι. Είναι γιατί μεγάλωσε σαν αγρίμη και είναι η σκηνή που ο Γέρο. Δεν θα είναι ωραίο που. Τι θέλω να κάνουμε. Τι. Δέστρο. Και καλά να είναι 7 χρονών και να μην ξέρει να μιλάει. Περίεργα, να μην έχει μάθει να μιλάει. Θα βγάζει πιο πολύ νόημα να λέει κάτι. Ναι, θα είναι γαμάτο. Τι ωραία. Και θα δείχνει το γέρο Πάραγκους μετά από χρόνια να βρίσκει έναν ενήλικο Μπρόλι που δεν ξέρει να μιλάει, μόνο ξέρει να πολεμάει και να τρώει. Και εκεί θα πει στον Φρίζερ, φτιάξε μου μια συσκευή να τον ελέγχω. Ή απλά σύγουρος, μπορεί να γίνει κάτι και... Στο παίζω τζόγο, ναι, τη συσκευή του ελέγχου για το μυαλό θα τη φτιάξει ο κίτρινος επιστήμονας, η Σάβρα, του Φρίζερ. Λες, δηλαδή πιστεύεις ότι
Δεν θα το έχει χρόνια αυτό ο Μπρόλι, θα το βάλει τώρα ο Paragus, επειδή είναι κάτι τέτοιο. Όχι. Αυτό θα εξηγήσει και το flash forward. Γιατί είναι γέρος ο Paragus. Δεν είναι επειδή τον εκπαίδευε, είναι διότι ο Μπρόλι συνέχισε να ζει σαν αγρίμι στον πλανήτη, απλά να τρώει και να πολεμάει. Ο Paragus συνέχισε μέσα του να κρατάει το μίσος, αλλά δεν τον ενδιέφερε, διότι ήξερε ότι ο πλανήτης Βετζίτα είχε καταστραφεί και όλη τη ζωή και καλά θα δείχνει ότι η μόνη του έννοια είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να πάρει εκδίκηση από τον βασιλιά Βετζέτα όπως υποσχέθηκε. Mm-hmm. Και εκείνη, και μετά στιγμή, και εκείνη τη στιγμή ο κλέφτης, ξέρεις ποιος λέω, από το στρατό του Φρίζερ, αυτός με το σκουφάκι. Ο Άστεγος, μπράβο, συγγνώμη, όχι ο κλέφτης. Ο Άστεγος και οι άλλοι κοπελιά θα βρουν τον Paragus, θα πετάξουν κάποια τάκα του στυλ «Α, κι άλλο Σάγιαν». Και θα ακούσει ο Paragus το κι άλλο Σάγιαν και θα πονηρευτεί και θα πάει στο Freezer. Ναι, και θα πονηρευτεί ο Paragus και θα πει: τι, δεν ζουν και άλλοι Σάγιαν. Και μετά θα βρουν, ξέρω εγώ, α, ζουν και αυτοί στη γη. Και όλοι, και όλη ουσιαστικά η ταινία θα είναι ότι ο Paragus θα πάει στον Freezer, θα του πει: φτιάξε μια συσκευή να αλλάξει τον Μπρόλι και εγώ θα σκοτώσω του δύο Σάγιαν. Και φυσικά ο Freezer θα το παίξει ουδέτερο, θα πει: ναι, θα σου φτιάξει τη συσκευή. Κοίτα, η ταινία ουσιαστικά δεν έχει κάποιον κακό. Κάποιον βίλεν. Είναι μεν ανταγωνιστές του Γκόκου και του Βετζέτα, αλλά ο Paragus και ο Μπρόλι δεν είναι κακοί χαρακτήρες. Είναι απλά είναι συμπαθητικοί. Ναι. Είναι απλά τραγικοί χαρακτήρες. Δεν είναι κακοί. Μα... Δεν τον έλεγα δηλαδή Φρίζα τον Paragus ή ξέρω ο Μπλακ. Άκου τι γίνεται. Για να φτιάξεις έναν επιτυχημένο μη κλισέ χαρακτήρα, πρέπει να του δώσεις σωστό motivation, σωστό λόγο ύπαρξης, να το πούμε λίγο πιο απλά, και στόχο. Όταν ο λόγος που η ταινία Μπρόλι 8 είναι όχι σκηνοθετικά, δεν είναι κακή, είναι από άποψη ιστορίας χαζή, ενώ έχει πανέμορφες μάχες, είναι διότι αν σπάσεις τους χαρακτήρες, δεν υπάρχει λόγος για αυτά που κάνουν. Ο Μπρόλι δηλαδή άκουσε τον Γκόκου να κλαίει όταν ήταν μωρό και το θυμότανε. Συγγνώμη ρε φίλε, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα προχθές. Θα θυμάμαι το κλάμα ενός μωρού. Άστα αυτό. Ειδικά όταν είσαι μωρό. Ο Paragus μισεί τον πατέρα του Βετζέτα. Προφανώς μου αρέσει αυτή η φάση ότι και καλά φοβάται ο Βετζέτα, ο βασιλιάς, ότι θα μεγαλώσει και θα γίνει πάρα πολύ δυνατός ο Μπρόλι και αυτά. Αλλά μετά από τόσα χρόνια. Συγγνώμη, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτό δεν το έκανε χρόνια μετά. Και, γιατί αυτό δεν το έκανε κατευθείαν και περίμενε χρόνια μετά για να το κάνει. Γιατί τη στιγμή που το έκανε, γιατί περίμενε ο Βετζέτα να γίνει Super Saiyan να το κάνει. Γιατί καπάκι με το που ο Μπρόλι τον έλεγξε πρώτη μέρα. Με τη συσκευή στην ταινία 8, γιατί κατευθείαν δεν πήγε να πολεμήσει το Βετζέτα. Ναι. Δεν εξηγείται. Γιατί η ταινία δεν είναι τόσο βαθιά. Εγώ θεωρώ κάτι πολύ πιο χαζό. Το γεγονός ότι παίρνεις εκδίκηση για κάποιον που πήγε να σκοτώσει το γιο σου και μετά μαθαίνεις ότι στον πλανήτη που θα κάνεις την εκδίκησή σου θα καταστραφεί και αφήνεις και το γιο σου να πεθάνει, ουσιαστικά διαγράφεις το κίνητρό σου. Αφού τι σε νοιάζει τότε για το γιο σου, δεν σε νοιάζει αν θα πεθάνει. Έλατε. Τι παίρνει εκδίκηση. Επειδή πήγε να σκοτώσει, μήπως τον αυτό του. Τι να σου πω. Γι' αυτό αυτή η ταινία είναι κακή. Όπως μου αρέσει που. Είμαι σίγουρος και αυτό μπορεί να ακουστεί κουλό που θα πω, ότι κάποια στιγμή θα το συμπαθήσουμε τον Μπρόλι. Κοίτα, πολύ. Τώρα ο Μπρόλι γενικά είχε τους fanboys του. Αλλά τώρα που νομίζω που θα έχει κανένα χαρακτήρα, θα έχει μια προσωπικότητα σαν άνθρωπος. Νομίζω θα είναι πιο συμπαθητικό τώρα. Θυμάσαι μια χαζή σχέση. Εγώ πιστεύω, κοίτατε, συγγνώμη σε διακόπτω, πριν πει αυτό. Να πω κι εγώ αυτό και θα πει. Ναι. Εγώ πιστεύω ο Μπρόλι γενικά πάλι θα είναι πολύ σοβαρό, δεν θα μιλάει πολύ. Το πιστεύω. Θα έχει βέβαια να πει κάτι, αλλά πιστεύω θα είναι πάλι το ίδιο με τον προηγούμενο. Σαν χαρακτήρα. Θα είναι δηλαδή λιγομίλητο και θα το αρέσει να πολεμάει αυτό. Τίποτα άλλο. Ναι, αλλά πιστεύω ότι θα το δικαιολογήσουν με το γεγονός ότι είναι άγριος. Γι' αυτό μοιάζει με Ινδιάνο. Ναι, ότι έχει μεγαλώσει μόνος του, όπως είπαμε πριν. Μπράβο. Ναι. Δεν φωνάζει το όνομα του Γκόκου γιατί είναι ψυχάκιας. Το φωνάζει γιατί πολύ απλά είναι το μόνο όνομα που. Γιατί μιλάει με ονόματα και το Βετζέτα θα τον λέει Βετζέτα. Επίσης δεν θέλω να λέει μια φράση. Σταματήστε να λέει όλο κακάρο. Το είπαμε, είναι iconic το κακάρο, το βαρύ. Κοίτα, άμα το πει μια φορά στην ταινία, σούπα που θέλω να το πει. Σε μια σκηνή θέλω να το πει. Σε αυτή τη γαμάτη σκηνή. Στην ταινία 8 υπήρχε μια ηλίθια σκηνή. Η σκηνή ηλίθια ήταν εκεί που ο Paragus πάει να φύγει όταν βλέπει ότι ο Κομίτης θα εκραγεί στον πλανήτη. Που για κάποιο λόγο, αν ένα Κομίτης πέσει σε ένα πλανήτη, ξαφνικά ο Γκο και ο Βιτζέτα πεθάνουν. Okay. Ναι. Με ποια λογική είναι αυτή.
Και ο Μπρόλι τον βλέπει, πάει να φύγει, τον αρπάζει, του σπάει την κάψουλα και τον πετάει. Μια ηλίθια σκηνή χωρίς νόημα. Κοίτα τώρα τι θα γίνει. Αυτή η σκηνή θα ξαναγίνει σε αυτή την ταινία, με τη διαφορά ότι αυτή η σκηνή θα γίνει με το που σπάσει το. Πώς το λέει, αυτό το που τον ελέγχει, το περιλέμιο που τον ελέγχει, με το που σπάσει, θα σκοτώσει τον Μπάραγκους και θα τον σκοτώσει και θα του πει επιτέλους είμαι ελεύθερος. Ότι και καλά επιτέλους δεν τον ελέγχει. Ναι. Έτσι θα γίνει, θα σου δώσει νόημα. Και εκεί θα, και εκεί θα είναι μια σκηνή που θα βλέπεις ότι ο Μπρόλι είναι καταπιεσμένος. Στάνταρ, ναι. Στάνταρ, βγάλε με τρελό. Όσοι θέλουν ο Μπρόλι να είναι μπούφος, είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την ταινία θα έχει προσωπικότητα. Κοίτα, θα έχει ρε παιδί μου, αλλά δεν τον έχω τώρα να λέει πολλά. Θα έχουμε τη σκηνή που ο Μπρόλι, που κάποια στιγμή κάποιος θα λέει «Α, ήσουν καταπιεσμένος, γι' αυτό είσαι έτσι, γι' αυτό είσαι τόσο άγριος». Ναι. Σίγουρα. Λοιπόν, προχωρήσουμε το τρέιλερ μας. Ναι. Α, Redcon. Όχι. Ο Freezer καταστρέφει τον πλανήτη και δεν φοράει στολή. Πάρα πολύ ωραίο χαμόγελο, πάρα πολύ ωραία καταστροφή. Άλλο Redcon. Δείχνει ότι δεν δείχνει κανέναν εκεί να... Πού είναι ο Μπάρντο! Ναι. Α, όχι, μπορεί να είναι πίσω από τη σφαίρα. Μπορεί. Μακάρι βασικά να είναι πίσω από τη σφαίρα. Ναι. Κράζουν όλοι το Minus. Εγώ λέω, παιδιά, το Minus γίνεται ένα μήνα πριν την καταστροφή του πλανήτη Βεντζέτα. Μπορεί. Εντάξει, όλα αυτά με τους στρατιώτες του Μπάρντοκ που πεθαίνουν και παίρνουν εκδείξη δεν θα γίνουν προφανώς. Αλλά αυτό ότι πάει στο διάστημα να αντιμετωπίσει τον Φρίζερ μπορεί να γίνει. Και μπορείς να βγάλεις αυτή τη χαζή ικανότητα να διαβάζει το μέλλον, η οποία για κάποιο λόγο δεν την εκμεταλλεύτηκε. Not. Τι έκρηξη ήταν αυτή, ρε φίλε. Εδώ πιστεύω η καταστροφή του πλανήτη Βεντζέτα. Με... Όχι απλά να του δείχνει το πλανήτη να καταστρέφεται, να δείχνει και καλά από μέσα πώς συμπεριφέρονται όλοι, τι γίνεται, που καταστρέφονται σπίτι, εξής που χωρίζει ο κλασικός πλανήτης. Μα... θα είναι full Hashimoto με τα effects και τα smoke. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν ουσιαστικά μια ικανότητα του Μπάρντο να βλέπει το μέλλον. Απλά νομίζω έβλεπε οράματα ουσιαστικά. Ναι, δεν το έκανε δηλαδή να το ελέγχει. Τα έβλεπε έτσι μόνος του, οράματα. Όχι, αλλά πάλι καταλάβαινε, γιατί έβλεπε τις σκευωρίες πίσω από την πλάτη του. Καταλάβαινε ότι ο πλανήτης του απειλότανε και δεν έκανε τίποτα. Ουσιαστικά πήγε και ψόφισε. Ναι, αλλά πάντως μ' άρεσε αυτό το πώς εξελίχθηκε ο χαρακτήρας του Μπάρντοκ. Πώς άρχισε ο Μπάρντοκ, ένας αδιάφορος άγιον ο οποίος τώρα να πολεμάει, αδιάφορος για το γιο του. Και μόλις καταλαβαίνει ότι γίνονται όλα αυτά, αρχίζει να νοιάζεται για τους φίλους του, αρχίζει να νοιάζεται για το γιο του. Αυτό είναι εξέλιξη χαρακτήρα. Το Μάινος είναι για τον Μπέροντα και συγγνώμη που το λέω. Δεν το έχει αυτό και γι' αυτό το αντιπαθώ. Χαλάει τελείως τον Μπάρντοκ για μένα. Επίσης, μόλις σκέφτηκα κάτι. Πολύ ωραίο χαρακτήρα. Κάτι σκέφτηκα κάτι πάρα πολύ γαμάτο. Ξέρεις πώς αυτή η σκηνή με την έκρηξη θα είναι γαμάτη. Και πώς θα. Και αν ο Μπάρντοκ δεν είναι στο διάστημα. Αν ο Μπάρντοκ είναι στον πλανήτη Βεντζέτα και είναι μαζί με την Κίνε. Και τους δείχνει και καλά να πάνε να πιάσουν ένα στο χέρι του αλουνού και εκεί που πάνε να πιάσουν το χέρι να καταστρέφει το πλανήτη. Και λέει απλά φιλιούνται. Όχι, Disney. Δεν προλαβαίνουνε. Πάνε να δώσουν ο ένας στο χέρι στον άλλον και εκεί καταστρέφεται ο πλανήτης. Έλα μωρέ. Πολύ, ξέρω, πολύ δράμα, πολύ δράμα. Ξενέρα όμως. Ακόμα χειρότερο ξέρεις τι θα είναι. Έχουμε δει στο Minus ότι ο Μπάρντοκ όλη την ώρα κλείνει το σκάουτερ του για να μην ακούει ο Freezer τις επικοινωνίες του. Ότι και καλά ξέρει ότι ο Freezer θα τους προδώσει. Ναι, στο Minus ο Μπάρντοκ ξέρει ότι ο Freezer έχει σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Βεντζέτα και έχει σκοπό. Αυτό ξέρει τι λέει ο Minus. Προσπαθεί να σου δείξει τον Μπάρντοκ ότι είναι κάποιο special χαρακτήρα. Σε αντίθεση με το special, μας δείχνει ότι ο Μπάρντοκ δεν είναι ένας απλός άγιον όπως οι άλλοι, τον ξέρουν όλοι, ξέρω εγώ, στον Gang, και αυτό είναι που γαμάει. Ναι. Ο Μπάρντοκ είναι ένας nobody. Ναι. Και γι' αυτό κατέληξε nobody στο τέλος. Αλλά και πάλι έχει ένα ιδιαίτερο backstory. Μην αρχίζω πάλι με το Μάνι, γιατί θα πω πάρα πολλά. Και αυτό θέλω κι εγώ να πω. Αυτό ήταν κάτι που άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, ότι ο Μπάρντοκ ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, τίποτα το μοναδικό. Ναι, ήταν ένας κανονικός άγιον. Ναι. Και πού θα καταλήξουμε, δεν θέλω να καταλήξω, ότι ίσως βγει ότι αν και ο Μπάρντοκ έκλεινε το σκάουτερ του και πρόσεχε, στην πραγματικότητα ο Φρίζερ τον έλεγχε, παρακολουθούσε τις επικοινωνίες του από την αρχή. Εντάξει, ναι. Και η σκηνή αυτή εδώ είναι που ο Φρίζερ έχει στείλει άντρες του να σκοτώσουν τον Μπάρντοκ. Ο Μπάρντοκ κλασικά 2-3 τους ρίχνει κάτω, αλλά καταφέρνουν και τον κρατάνε. Και αντί να είναι στο διάστημα και να τον κρατάνε, αυτή τη σκηνή τον κρατάνε ενώ σκοτώνουν την Κίνε. Όχι. Ναι, και εκεί θα κλάψουμε.
ακόμα περισσότερο. Ναι, πάντως, ναι, πιστεύω τώρα που το είπαμε. Είπανε βέβαια τα πρώτα 20 λεπτά θα είναι backstory ουσιαστικά. Ναι. Φαντάζομαι το σαν ένα OVA backstory τα πρώτα 20 λεπτά. Θα δούμε μάχη πιστεύω, δηλαδή ή θα είναι αυτό που είπες. Θα δούμε μια γαμάτη μάχη σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι θα δούμε μάχη. Με κάποιον Σάγιαν, με αντίπαλο Freezer ή όπως είπες Baldock με αυτούς. Κάτι τέτοιο θα γίνει σίγουρα. Μετά λέει το... μετά από αυτό το σπάνο μας δείχνει το... Για να δούμε τι γίνεται μετά, ναι. Μετά... movie... Και παίζει αυτό το ωραίο soundtrack στο μικρό μου. Μου θυμίζει Avengers για αυτό το... Και εδώ έχουμε... ο Νίση. Ναι. Ο οποίος για κάποιο λόγο... Μπανάνα χέρι. Καλά, σχολίασες οι μπανάνες. Ο Νίση είναι... πώς να το πω... ότι πιο γαμάτο υπάρχει στον τομέα του animation. Ναι, αλλά είναι, σε αυτό το σχέδιο είναι λίγο... είναι το δεξί χέρι του animation god, αν υπάρχει animation ναι. god. Αλλά το θέμα με τον Ρονίση είναι ότι όταν θέλει να ζωγραφίσει πανάλαφρα... όταν κάποιοι λέγανε βασικά πέσκετ. Ναι, ότι αν θέλει να ζωγραφίσει ο Ρονίση πανάλαφρα, δηλαδή πολύ χαλαρά, χωρίς λεπτομέρεια, εδώ το κάνει. Ναι, αν και πιστεύω... Στο τελικό αποτέλεσμα της ταινίας ο Σιντάνη θα τον διορθώνει. Ναι, δεν ξέρω γιατί το πιστεύω. Ναι, ναι. Εκτός αν είναι όντως supervisor και δεν τον διορθώσει πολύ, όπως είπαμε, όπως μεταφράσει, όπως με Σούτζι. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έχει βάλει το χέρι του και ξέρεις γιατί το πιστεύω. Το background είναι χιόνια. Και τα χιόνια είναι τα καχάση. Θες να σου πω κάτι κουλό. Φαντάζεσαι ναι. όλα αυτά που βλέπουμε τώρα να μην είναι, να μην είναι από επιβλέψεις και να είναι key animation. Λογικά θα. Όχι, ενώ να είναι ξερό και άνθρωπο. Που δεν έχουν πατήσει από πάνω διορθώσει ακόμα. Άρα δηλαδή. Ναι, δεν έχει. Αν παρατηρήσει, ακόμα και το στήθο κουνιέται για κάποιο λόγο πολύ. Ναι. Είναι πολύ μικρό. Και πού θέλω να καταλήξω, γιατί στο λέω αυτό. Στο λέω αυτό το πράγμα, διότι άμα ισχύει, ο Τακαχάση πρέπει να έχει ζωγραφίσει μόνο του κοντά ένα τρίτο τη ταινία. Άρα ναι. δηλαδή αυτά να μην είναι. Γιουδορφός Τακαχάση που θα δούμε τώρα, κάτσε να προχωρήσω λίγο για να πάμε στο καλό στο ζουμί. Αυτός εδώ να μην είναι διορθωμένος Τακαχάση, να είναι Τακαχάση Καραμπαμπάμ. Και πού το λέω και γιατί στο λέω αυτό. Θα σου το πω πολύ απλά. Έψαξα και είδα πόσα cuts θα έχει η ταινία και έχει πάρα πολύ. Α ναι, αναφέρω το κιόλας, ναι. Cut είναι κάθε φορά που η κάμερα αλλάζει ουσιαστικά. Αλλά να το πούμε λίγο πιο παραδοσιακά, όταν κάποιος λέει cut σε μια ταινία, animated, εννοεί τι, κάθε πότε αλλάζει ο animator που ζωγραφίζει τη σκηνή. Στη συγκεκριμένη ταινία μαθαίνουμε ότι τα συνολικά cut που θα υπάρχουν θα είναι 1800. Θα μου πείτε πω, δηλαδή 1800 σκηνές θα ζωγραφιστούν από διαφορετικά άτομα, προφανώς. Πράγμα που αν και ακούγεται πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, δεν είναι. Η ταινία Broly θα είναι γύρω στη μία ώρα και πόσο, 40-45 λεπτά, θα είναι κάπου εκεί πέρα. Η ταινία One Piece, η Gold, η τελευταία που βγήκε, η οποία ήταν πανέμορφη, είχε πάνω από 2.000 τέτοια cuts και ήταν μία μισή ώρα, δηλαδή ήταν ένα τέταρτο λιγότερη από την ταινία Dragon Ball. Άρα η μόνη μου υπόθεση είναι ότι καλοί animators θα έχουν πάει και θα έχουν... ζωγραφίσει μεγάλα cuts, μεγάλες δηλαδή σκηνές. Και ένας φυσικά πάρα πολύ γνωστός animator που εμφανίστηκε ότι θα είναι στην ταινία είναι ο Umakoshi. Είναι ο character designer του My Hero Academia. Α, γι' αυτό το ξέρω. Είναι ο character designer... Δεν είχα ψάξει πολύ να σου πω τα για το animation του My Hero Academia. Οπότε και... για την παραγωγή βασικά. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι το My Hero Academia έχει πάρα πολύ όμορφα σχέδια. Mm-hmm. Και είναι πολύ καλό σχεδιασμένο και μπορεί. Πραγματικά το λέω, θα δουλέψει ο character design του My Hero Academia στο Super. Ναι. Σοβαρά. Πρόσεξέ με. Δούλεψε στην ταινία του My Hero Academia, μετά δούλεψε σε δύο επεισόδια. Μετά δούλεψε στα δύο τελευταία επεισόδια τη πρόσφατη σεζόν του My Hero Academia και τώρα πηδάει στο Dragon Ball. Και ξέρει τι θα ζωγραφίσει. Πέρασε να φθόρε. Περίμενε. Ξέρει τι θα ζωγραφίσει. Α, ναι, ξέρω, ναι. Το Jetta. Ναι. Πραγματικά αυτό το shot του Vegeta το οποίο είχε το φίλτρο με το πανέμορφο ζωγραφισμένο σώμα και πρόσωπο του Τακαχάση ήταν λες και έβλεπα ένα γαμάτο κόμικ από τη Marvel, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή ό,τι καλύτερο έχω δει. Το φίλτρο είναι τέλειο, η ατμόσφαιρα είναι γαμάτη, ο Ναγκαμίν έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά σε storyboard και σε σκηνοθεσία. Η ιστορία ακούγεται promising, ακούγεται μια
ένα ενδιαφέρον backstory, όχι μόνο του Broly βέβαια, και του Vegeta και του Kakarot και του γενικά των Saiyans. Είχαν πει ότι αυτή η ιστορία θα είναι, δραματική, θα αναφέρει πολλά γεγονότα, ρε παιδί μου, ότι θα συνδέονται όλοι. Ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου, σε όλη την ταινία ο Μπρόλι θα είναι σιωπηλός ή θα λέει μερικά μασημένα λόγια και θα πολεμήσει. Κοιτάξτε πώς θα γίνει όλη η ταινία. Η ταινία θα πάει ως εξής. Ο Μπρόλι θα νομίσει το Βετζέτα. Όλη η μάχη θα είναι 90% Βετζέτα. Στη συνέχεια με το που ο Βετζέτα χάσει θα μπει ο Γκόκου ή ο Γκόκου μπορεί να μπει να τον σαπορτάρει. Θα κάνουν το Fusion. Το Fusion θα χάσει. Και στο τέλος με το που χάσει το Fusion ο Γκόκου θα είναι Super Saiyan Blue. Εκεί που είναι η σκηνή που λες για Μαμούρο. Ο Μπρόλι θα κάνει unlock για πρώτη φορά το Super Saiyan του. Εγώ πιστεύω ο Μπρόλι θα κάνει unlock το Super Saiyan στο τέλος της ταινίας. Και ο Γκόκου θα γίνει Master Ultra Instinct και θα τον νικήσει. Αλλά πριν τον νικήσει, εκεί θα φωνάξει για πρώτη φορά Κακαρότο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα πει το όνομα του Γκόκου. Και πιθανότατα, κατά τη διάρκεια όλη τη ταινία, ο Μπρόλι να αγνοεί τον Γκόκου. Ναι, εντάξει, οκ. Ότι δεν έχει και πολύ έτσι, ένα κίνητρο να πάω να τον πολεμήσει, εκτός από είμαι σαν γέννηση δυνατός να τον πολεμήσουμε. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ, ότι δεν έχει κανένα κίνητρο. Γι' αυτό το λόγο και δεν θα ασχοληθεί μαζί του. Από εμένα, από Mazinger Destro, σας χαιρετώ. Καλή υπόλοιπη Κυριακή και τα λέμε. Γεια, παιδιά.